Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε κύριο πάντοτε. Μια μεγάλη έκπληξη σας επιφυλάσσουμε σήμερα. Θα σας μεταφέρουμε με την πίστη νοερός στην Ιεραποστολή, στην Κανάγκα και όχι μόνο. Εκεί που οι Ιεραπόστολοι μας μεταφέρουν το μήνυμα του Ευαγγελίου, το μήνυμα της εν Χριστώ σωτηρίας. Η Εκκλησία μας, πολύ αγαπημένα μου αδέλφια, ευσεβείς μου Ορθόδοξοι Χριστιανοί, είναι η Εκκλησία της Ιεραποστολής. Ο Κύριος μας, μετά την Αναστασή Του, είπε στους Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους, «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Να, γιατί η Εκκλησία μας συνεχίζει την Ιεραποστολή και θα την συνεχίζει μέχρι συντελείας των αιώνων. Πρέπει ο Λόγος του Θεού, ο Λόγος της Ορθοδοξίας να φτάσει στα πέρατα της Οικουμένης, να φτάσει στα άκρα της γης. Σας παρουσιάζω τους καλεσμένους που δεν είναι μόνο οι δύο καλοί εν Χριστώ αδελφοί, διότι θα επακολουθήσουν και άλλοι αδελφοί. Είναι ο πατήρ Χαρίτων, ομιλεί ελληνικά και ο αδελφός Κυφάς, ο οποίος έχει τελειώσει χημεία, βρίσκεται στην πόλη μας για να συνεχίσει τις σπουδές του στην ειδικότητά του. Πάτερ, σας καλούμε εδώ στην Αποστολική Εκκλησία με πολύ χαρά και με πολύ αγάπη και με πολύ σεβασμό για το έργο που κάνετε στην Ορθόδοξη Ιεραποστολή. Για πέστε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, πώς σκεφτήκατε να γίνετε ιερεύς, τι ρίζες έχετε, από ποια θρησκεία προέρχεστε οικογενειακώς? Ναι, πάτε, πρώτα θα σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ευκαιρία που μας δίνετε τώρα. Και για μένα πρώτα είναι δύσκολο, μπορώ να μιλήσω άνετα, αλλά τα ελληνικά μου είναι πολύ λίγα. Η καλύτερη γλώσσα, Πάτερ Χαρίτων, ξέρετε ποια είναι? Είναι η γλώσσα της καρδιάς και η γλώσσα της αγάπης με την οποία μπορούμε να επικοινωνήσουμε κατά τον καλύτερο τρόπο. Θα σας πω στην πορεία γι' αυτό που σας είπα αυτή τη στιγμή. Είναι λοιπόν πολύ καλά τα ελληνικά σας και να είστε απολύτως βέβαιος ότι αυτά τα οποία θα μας πείτε θα τα καταλάβουμε, θα τα κατανοήσουμε, θα τα βάλουμε μέσα στην καρδιά μας. Μάλιστα. Αυτό νομίζω είναι αλήθεια. Έχουμε πολύ χαρά που ήρθαμε εδώ, μας κάλεσε ο κύριος Σίμος με τα παιδιά για να γιορτάζουμε Άγιον Ανδρέα. Ναι, τον Άγιο Ανδρέα. Αλλά και εκεί που στην περιοχή μας τον έχουμε σαν προστάτη. Και βοηθώ. Ναι. Αυτό προσωπικά βρίσκομαι στην Αθήνα που σπουδάζω θεολογία και είπα είναι μια ευκαιρία πρώτη φορά να γιορτάζουμε και εμείς από κοντά τον Άγιο, να προσκυνήσουμε και να δούμε και εμείς πώς γίνεται τη γιορτή εδώ στη Πάτρα. Τι σας έμεινε λοιπόν μέσα από αυτή την εορτή που είδατε εδώ στην Πάτρα? Δεν το περίμενα. Δεν περίμενα ότι έτσι γίνεται και είδα τόσο κόσμο, ιερείς, δεσπότες, δεσπότης και μου έκανε εντύπωση. Και ήρθε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν το περίμενα. Είπα εντάξει μπορεί, αυτό Πάτρα είναι μακριά. Μια γιορτή δεν μπορεί να έρθει ο πρόεδρος, αλλά μου έκανε πολύ εντύπωση
και έτσι τόσο κόσμο και όλοι από την ημέρα που ήρθε το Σάββατο, Κυριακή και μέχρι τη νύχτα πέρασα από εκεί, διότι είχε ακόμα κόσμο, αλλά μου έκανε πολύ εντύπωση. Αλλά αυτό θα το μεταφέρετε κάτω? Βέβαια, βέβαια. Και χάρηκα και προσωπικά χάρηκα πολύ για αυτή την ευκαιρία. Πάμε τώρα λοιπόν να μας πείτε πώς γνωρίσατε την Ορθοδοξία. Εγώ δεν γνώριζα την Ορθοδοξία, γεννήθηκε Ορθόδοξος. Αλλά οι γονείς μου γνώριζαν την Ορθοδοξία. Ήσαν Ορθόδοξοι οι γονείς σας. Ναι. Και δεν ξέρω τι γίνεται έξω από την Ορθοδοξία. Αλλά οι γονείς μου ήταν καθολικοί. Τότε που είχε έρθει πριν έρθει ο πατήρ Χρυσόστομος, ο Πατσαραντόπουλο, και έψαχναν από αυτά που μας έλεγαν ότι ήμασταν καθολικοί και εμείς από μικρά παιδιά και μεγαλώσαμε εκεί στην Έκκληση καθολική. Και δεν ξέρουμε πώς έγινε και ξαφνικά είδαμε ράσα και οι καθολικοί τότε είχαν ράσα και άλλαξαν που και που, φορούσαν και άσπρα, αλλά μαύρο όχι. Και είδαν κάποτε να έρθει ένας παπάς έτσι με ένα άλλο χαρακτήρι. Και πήγαν, δηλαδή όταν ήρθε και δεν βρήκε ούτε σπίτι, ούτε πήγε στο ξενοδοχείο εκεί στη Κανάγκα και μαζεύτηκαν εκεί. Τότε δεν ξέρω πόσα ήταν, 30 άτομα στην αρχή. Που ήσαν Ορθόδοξοι. Ναι, που πήγαν στο πατέρα Χρυσόστομος και τους ρωτήσανε τι είναι αυτή η εκκλησία. Μίλησε ο πατήρ και είδαν, δεν ξέρω τι, πώς τον, δεν ξέρω αν ήξερε και τη γλώσσα καλά, αλλά ξαφνικά έφυγαν από τη καθολική και έγιναν Ορθόδοξοι. Περίμενα να τους βαπτίσει ο πατήρ Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Αλλά δυστυχώς βάπτιζε μερικοί και δεν έκανε ένα χρόνο, έκανε νομίζω 2 μήνες κάπου εκεί και πέθανε. Είχε η πνευμονία. Ναι. Mm. Και πέθανε στο δρόμο, πήγαινε στο Μπουζιμάι, είναι μια περιοχή κοντά από την Κανάγκα, και στο δρόμο είχε αυτή και μέχρι να επιστρέψει στο δρόμο και μπήκε στο νοσοκομείο και πέθανε, δεν πρόλαβα να το κάνω τίποτα. Και έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη Ορθόδοξη Εκκλησία στην Κανάγκα. Ναι, και άφησα εκεί στην Κανάγκα 30 άτομα Ορθόδοξοι. Mm. Και μετά ήρθε ο πατήρ Χαρίτων, νομίζω 1972 ήρθε ο πατήρ Χαρίτων Πνευματικάκης και βρήκε 30 άτομα Ορθόδοξοι. Από εκεί ξεκίνησε. Η δουλειά πλέον και δουλειά για να αυξηθεί η Ορθόδοξη Εκκλησία. Μάλιστα. Και ας πούμε στο μηδέν ήταν τότε. Δεν βρήκε ούτε εκκλησία ούτε τι να κάνει. Μαζί του ήταν η αδελφή Όλγα και μαζί ήταν και με αγώνα. Τελικά μεγάλωσε η εκκλησία, ήρθαν και άλλοι, σιγά σιγά μεγάλωσε η εκκλησία, βαπτίστηκαν και άλλοι, μέχρι που και εμείς γεννηθήκαμε Ορθόδοξοι, αφού βρήκαμε οι γονείς ήταν Ορθόδοξοι.
Εγώ γεννήθηκα 2 χρόνια μετά το πατέρα Χαρίτων. Δηλαδή... Και να πάμε τώρα, πατέρα Χαρίτων, στο άλλο ερώτημα. Πώς σκεφτήκατε εσείς να γίνετε κληρικός ορθόδοξος? Καταλάβαμε λοιπόν ότι γεννηθήκατε μέσα σε ένα ορθόδοξο περιβάλλον. Δεν ξέρω πόσο τυχημένοι θα ήσαν οι γονείς. Ήταν λίγα τα χρόνια που είχε αρχίσει να αναπτύσσεται η Ορθόδοξη Εκκλησία. Εσείς λοιπόν πώς σκεφτήκατε, τι συνετέλεσε, ποια ήταν η αιτία να γίνετε ορθόδοξος? Είσαστε από μικρός κοντά στον πατέρα Χαρίτωνα, κοντά στην εκκλησία, στα κατηχητικά, στις χοροδίες κλπ. Πώς αισθανθήκατε αυτή την κλίση από τον Θεό για να γίνετε κληρικός? Εμείς μεγαλώσαμε κάτω από τα άνθια του πατρός Χαρίτων. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι το μυστικό. Περνάει και εμείς κάτω. Έτσι μεγαλώσαμε και εμείς, κάτω από τα ράσα. Κάτω από τα ράσα, γι' αυτό πού να βρούμε μια άλλη σκέψη, κακή σκέψη. Αυτά είχαμε στο μυαλό μας, είπαμε και εμείς θα γίνουμε ιερείς, έτσι. Κοντά και από μικρά παιδιά, αν είχαμε στη κοροδία, στην εκκλησία κάθε μέρα, αν δεν πάμε στην εκκλησία, δεν νιώθουμε καλά. Έπρεπε κάθε μέρα να είμαστε στην εκκλησία και πρωί στον όρθρο, αν έχει θεία λειτουργία, να πάμε να τρέχουμε. Και μετά τη θεία λειτουργία δεν φεύγαμε εύκολο. Μέναμε εκεί με το πατήρι, ήταν έξω, γυρίζαμε, μας έλεγε μερικά πράγματα έτσι και ιστορίες. Έτσι μεγαλώσαμε, γι' αυτό δεν είχαμε άλλες σκέψεις στο μυαλό μας. Αλλά μεγαλώσαμε, είχαμε πολλά να κάνουμε. Άλλοι... Πότε γίνατε κληρικός, πατέρα Χαρίτων? Ναι, δηλαδή... Την πόσα χρόνια? Εγώ δεν ήθελα προσωπικά, όταν όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, τόσο αλλάζει το μυαλό του. Αλλά εγώ είχα σκεφτεί να κάνω νομική. Είπα εντάξει και νομική Wi-Fi. Θα κάνω νομική. Αν η εκκλησία έχει κάτι προβλήματα να βοηθήσουμε. Έτσι με αυτό το μυαλό είχα. Γιατί δεν είχαμε δικηγόρο στην εκκλησία. Ορθόδοξο δικηγόρο που να μπορεί να λαμβάνει τότε... τις... υποθέσεις ναι. που τυχόν να είχε η Εκκλησία, διότι δηλαδή είναι πολύ λογικό. Ναι. Θέλετε να χτίσετε, θέλετε να κάνετε αγορές, θέλετε να κάνετε συμβόλαια ή ξέρω εγώ θέλετε να διεκδικήσετε αυτά που θέλουν να διεκδικήσουν οι άλλοι από την Εκκλησία. Σίγουρα λοιπόν είχατε ανάγκη από έναν νομικό. Αλλά ο Θεός όμως τα πράγματα τα κατήφθηνε διαφορετικά, έτσι. Ναι, αυτό είδα μετά ότι δεν προχώρησα. Πέρασε 2 χρόνια στο... νομική και σιγά σιγά μου έφευγε την όρεξη. Μήπως, εντάξει, κάπου κάπου θα πήγαινε στο μάθημα, κάπου κάπου δεν πήγαινε στο μάθημα, πήγαινε στην Ιερά Αποστολή να κάνω κάτι δουλειά εκεί, να βοηθήσω. Και στη μέση είπα εντάξει, βλέπω ότι εκεί είναι ωραία να βοηθήσουμε την Εκκλησία, μέχρι να τελειώσω. Δεν θα προλάβω. Οπότε να κάνω λίγο στην εκκλησία. Σιγά σιγά αργότερα θα κάνω, θα συνεχίζω. Σταμάτησε εκεί λίγο. Και όταν ήρθε στην εκκλησία μου άρεσε εκεί. Είπα εντάξει. Κάποτε μίλησε με το Μακαρίτη, ο πατή, ο δεσπός, ο Τιμόθεος. Ο πρώην κεντρώας Αφρικής. Είχε έρθει μια φορά, του μίλησα, είπα... Τι γίνεται, είχα σκεφτεί να κάνω, να γίνω μοναχός, αλλά δεν είχαμε μοναστήρι. Και το ρώτησε έτσι, για να γίνει κανείς μοναχός, πώς μπορεί να ξεκινήσει. Και μου εξήγησε μερικά πράγματα, μαζί ήμασταν 15 λεπτά, 5 παιδιά. Έτσι κουβέντια, αλλά ο καθένας είχε κάτι να ρωτήσει. Έτσι, εγώ εκεί πήγαινα και λίγο. Μου εξήγησε μερικά πράγματα, μου είπε να διαβάζει το
Γεροντικό. Ναι. Έχουμε μη τη φιλοκαλία, τον φιλοκαλία, όλα αυτά. Το Echelle Saint, πώς λέγεται. Το... Ναι. Ασκητικά βιβλία, βιβλία που έχουν σχέση της Κλίμακος. Της Κλίμακος, ναι, ναι. Μάλιστα. Και εκεί. Πώς νεκρώνουμε τη σαρκικό φρόνημα και πώς σιγά σιγά ανεβαίνουμε τις σκάλες των αρετών. Και τότε είχε πεθάνει ο πατήρ Χαρίτων. Τότε που πέθανε ήμασταν εκεί στο δάφο, το βάψαμε και έτσι μας έμεινε, έτσι είχαμε σαν να χάσαμε το πατέρα μας και να νιώθουμε λίγο ορθανά, έτσι. Αυτό συμβαίνει. Ναι. Όταν κανείς αποχωρίζεται από τον αγαπημένο του πνευματικό πατέρα, ναι, είναι πράγματι σαν να στερείται του φυσικού πατρός. Ναι. Είναι πολύ αισθητή η παρουσία. Μάλλον πολύ αισθητή η απουσία και πολλές φορές ο πόνος είναι πολύ μεγάλος για αυτό το κενό που δημιουργείται. Ναι. Και αντιμεταξύ ερχόταν και ο πατήρ Ιγνάτιος Μανδελίδης. Ο νυν Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής. Μάλιστα. Και είχαμε συνηθίσει μαζί του και αφού τότε ήταν, ο πατήρ Χαρίτων ήταν πολύ και κουρασμένος και γέρος, δεν είχε πρόβλημα με την υγεία του και σιγά σιγά μπήκε και ο πατήρ Ιγνάτιος και κολλήσαμε εκεί κοντά του και δεν είχαμε, δηλαδή σαν να μας έλεγε όχι σε μένα, να πηγαίνετε σε εκείνον. Ό,τι έκανε ο Τίμιος πρόδρομος. Ναι, ναι, αυτό σκέφτηκα. Όταν ήρθε Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός, είδε ο αμνός του Θεού ο έλλον την αμαρτία του κόσμου. Ναι, ναι. Και όλοι αυτοί λοιπόν οι μαθητές του Τιμίου Προδρόμου πήγαν στον γύρο. Μεταξύ αυτών και ο Απόστολος Ανδρέας, έτσι, ο οποίος ήταν μαθητής του Τιμίου Προδρόμου. Κληρικός πότε γίνατε? Και μετά πήγαμε. Πριν κληρικός, πριν 3 χρόνια τώρα. Μάλιστα. Ναι. Να πάμε λίγο στον Κηφά. Κηφά, μίλησε μας λίγο. Κάνε την αυτοβιογραφία σου. Και εσύ από την Κανάγκα κατάγεσαι, έτσι? Από την Κανάγκα κατάγομαι. Βασικά, από ένα χωρίο πιο 200 χιλιόμετρα από την Κανάγκα. Ο μπαμπάς ήταν γεωπόνος. Εγώ γεννήθηκα Ορθόδοξος. Πώς? Ο μπαμπάς ήταν γεωπόνος, καθολικός. Από το διάβασμά του που έψαχνε το ένα το άλλο, ήξερε για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αλλά η οποία δεν υπήρχε στο Κονγκό. Δεν υπήρχε. Και κάποια στιγμή, επειδή ταξίδευε πολύ, πηγαίνοντας στο, νομίζω, Λουμπουμπάσι τότε, που ήταν ο πατήρ Χρυσόστομος, πριν έρθει στην Κανάγκα, από εκεί είχε συγκινήσει. Τον είχε συναντήσει, νομίζω, στην ελληνική κοινότητα, δεν ξέρω που έγινε. Ή στην πρεσβεία, την ελληνική. Κάπως έτσι έγινε. Και γύρισε ο μπαμπάς. Και λέει, εκεί που πήγα, συνάντησα έναν Ιεραπόστολο, δηλαδή για την εκκλησία αυτή που είχε διαβάσει κτλ. Και κάποια στιγμή μαθαίνει ότι αυτός ο Ιεραπόστολος είναι πλέον στην Κανάγκα. Ήρθε στην Κανάγκα. Και πήγε τρέχοντας να τον προλάβει, να το δει, αλλά δεν τον είδα, αλλά βρήκε τους 30 που είχε αφήσει πριν πεθάνει. Τους πρώτους 30. Και από εκεί έγινε ο μπαμπάς Ορθόδοξος. Και η μητέρα. Και η μητέρα. Και όταν ήρθε ο πατήρ Χαρίτωνος, έγινε η βάπτιση και νομίζω 3 χρόνια μετά ήταν ο πατήρ Νικόδημος, ναι, που ήταν τότε διάκος, έγινε η βάπτισή τους και έτσι εγώ που γεννήθηκα το 79 γεννήθηκα πλέον Ορθόδοξος. Ορθόδοξος. Δεν ξέρω από άλλη θρησκεία. Άρα λοιπόν καταλαβαίνω και επιβεβαιώνω αυτό που έχω διαβάσει, ότι ημών των Ορθοδόξων είχαν προηγηθεί οι παπικοί και οι προτεστάντες. Έτσι δεν είναι, Κηφά? Δηλαδή πόσα χρόνια πριν από εμάς τους Ορθοδόξους είχαν πάει στην Αφρική οι παπικοί? Α, πόσο ξέρω εγώ, ας πούμε για το Κονγκό.
από το 1400 και δηλαδή από το 17ο αιώνα, στο Μπάκονγκο, εκεί που είναι στον Ατλαντικό, υπήρχαν ήδη ιεραπόστολοι εντός εισαγωγικών, ναι. Παπικοί, μάλιστα, από την Πορτογαλία. Μάλιστα. Θα υπήρχε ήδη επαφή. Αλλά στην Κανάγκα, επειδή είναι κάπου στο κέντρο της χώρας και είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα να φτάσουν, δηλαδή εκεί έχει ωκεανό. Ήταν η πρόσβαση πιο εύκολη. Στην Κανάγκα φτάσανε, έχει τώρα ένα αιώνα και η πρώτη καθολική, νομίζω. Και μετά ήρθαν οι Προτεστάντες. Μετά οι Προτεστάντες. Και τελευταία η Ορθόδοξη. Τελευταία η Ορθόδοξη, ναι. Τα θρησκεύματα εκεί του τόπου ποια είναι? Τα θρησκεύματα, όπως νομίζω θα συμβουλευτώ και το πατέρ Χαρίτονα, η πρώτη είναι η καθολική. Ναι. Θα πιάνει, νομίζω, τοπικά. Μάλιστα, ναι, πες, ναι. Το 70% ή και παραπάνω, πιστεύω. Ναι, ναι. Στην Κανάγκα. Σε όλο το Κόγκο. Α, σε όλο το Κόγκο. Και μετά είναι οι Προτεστάντες, οι οποίοι πιάνουν το 20% περίπου. Μάλιστα. Οι Προτεστάντες, δηλαδή όλο το φάσμα. 2.000 κομμάτια. Είναι πολλά κομμάτια, βέβαια. 2.000 κομμάτια. Ακριβώς. Και μετά. Ή 2.000 παρακλάδια. Παρακλάδια. Αν θέλουμε να το πούμε με τη γλώσσα της Ορθοδοξίας ή δογματικής. Παρακλάδια. Ναι. 2.000 παρακλάδια, μάλιστα. Και μετά είναι και οι μουσουλμάνοι, μάλιστα, οι οποίοι είναι πολύ λίγοι, δεν είναι ούτε 1%. Είναι κυρίως στα σύνορα με το Σουδάν, μάλιστα, με τη Ρουάντα εκεί. Τοπικά αφρικανικά θρησκεύματα τοπικά υπάρχουν. Υπάρχουν βέβαια, όπως είναι οι Κιμπαγκίστοι που είναι. Ένας εκεί πέρα Κονγκολέζος που επαγγέλλεται προφήτης. Σακριφικατέρο, κάτι. Ναι. Υπάρχουν οι Σακριφικατέρο που λένε. Υπάρχουν και άλλοι τόσοι. Ο Καντήμα που λέει ότι είναι αυτός, επαγγέλλεται ότι είναι ο γιος του Θεού. Ναι. Μάλιστα. Και έχει οπάδους. Υπάρχουν και τέτοια. Ιδωρολάτρες. Ιδωρολάτρες. Που λατρεύουν τα είδωλα. Αυτά πλέον δεν υπάρχουν. Πλέον δεν υπάρχουν. Θα υπάρχει, ας πούμε, στα χωριά, αλλά έτσι επιφανειακά όχι. Μάλιστα. Όχι, ναι. Δηλαδή όλοι πιστεύουν σε ένα Θεό, αλλά ο καθένας με τον τρόπο με του. Με τον τρόπο του. Ο Καντήμα, που όπως λέμε, ναι. Ο Καντήμα, ο άλλος. Ο δηλαδή, Κιμπάνου, ναι. Πιστεύω στο Θεό. Και ο Καντήμα πιστεύω στον Χριστό σαν προφήτης. Σαν προφήτης. Ό,τι λέει το Ισλάμ. Κάπως. Και το Ισλάμ πιο κοντά. Δέχεται τον Ιησού Χριστόν, όχι φυσικά ως Υιόν του Θεού, αλλά ως ένα του προφήτη, και γι' αυτό τιμούν και την Παναγία ως την μητέρα του προφήτη. Mm. Αλλά ο Χριστός, όπως γνωρίζομαι όλοι και πιστεύουμε, είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος και Θεός αληθινός. Mm. Είναι ο Μεσσίας και ο Λυτρωτής. Γι' αυτό ο Τίμιος Πρόδρομος είπε «Είδε ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Και γι' αυτό ο Απόστολος Ανδρέας, επειδή η Πάτρα συνδέεται με την Κανάγκα μέσω του Αποστόλου Ανδρέου, μάλιστα, και μέσω του Πατρός Χαρίτος. Δηλαδή νοητά υπάρχει ένα τόξο που ενώνει πνευματικά την Πάτρα με την Κανάγκα. Κέντρον ο Άγιος Ανδρέας, γι' αυτό υπάρχει και ναός του Αποστόλου Ανδρέου, έτσι, μάλιστα, στην Κανάγκα, ναι. Αλλά και αυτός ο οποίος ιεραποστολικά εργάστηκε, και ο πατήρ Χαρίτων, ο οποίος ξεκίνησε από τη Μητρόπολη των Πατρών, μάλλον τελείωσε την ιερατική του εδώ σταδιοδρομία ως ιεροκήρυξη της Μητρόπολης Πατρών, ναι, και έρχεται κάτω. Έτσι λοιπόν νοητά υπάρχει γέφυρα, αυτή η σύνδεση, αυτή η γέφυρα που συνδέει την Πάτρα με την Κανάγκα. Και γι' αυτό ο Απόστολος Ανδρέας είπε «Ευρήκαμε τον Μεσσία». Mm. Αυτό το «τον», αυτό το άρθρο «τον» λύνει όλες τις απορίες. Δεν λέει «Ευρήκαμε ένα Μεσσία», δεν μου είπε ότι αυτός λέει ότι είναι Μεσσίας, ο τάδε ότι είναι ο Μεσσίας. Και θα εμφανιστούν πολλοί που θα πούν ότι είναι Μεσσίας. Ο Απόστολος Ανδρέας λέει «Ευρήκαμε τον Μεσσία». «Ευρήκαμε τον Μεσσία», που είναι ο Χριστός και τον ακολούθησαν, και μαρτύρησε εδώ στην πόλη δια τον Μεσσία, δια τον Ιησού Χριστόν. Τώρα λοιπόν η Ιεραποστολή
Στην Κανάγκα, πατέρα Χαρίτων, και Ακυφά. Πού γίνεται? Δηλαδή, προσπαθούμε να έρθουν να γνωρίσουν οι παπικοί και οι προτεστάντες την Ορθόδοξη Εκκλησία. Τώρα, τελευταία, έχουμε πατέρες στις διακοπές, γιατί είναι και δάσκαλοι. Και τις διακοπές πηγαίνουν στα χωριά. Έτσι κάνουν χιλιόμετρα, πηγαίνουν εκεί, μιλάνε στον κόσμο και κάπου και έχουμε και ραδιοφωνικό σταθμό που πάει πιο μακριά από γιατί δεν είναι εύκολο να πάμε, το Κονγκό είναι πολύ μεγάλο σε έκταση και δεν μπορούν να πάμε όπου θέλουμε, και με το ραδιόφωνο πιάνουμε πιο μακριά. Και άρα λοιπόν ο λόγος του Θεού τρέχει και διαδίδεται, όπως λέμε εμείς εδώ από τα δικά μας τα μέσα, μέσα από το ραδιόφωνο και μέσα από την τηλεόραση. Ναι. Μεγάλη ευλογία που έχετε ραδιοφωνικό σταθμό. Ναι, γιατί μεγάλη ευλογία. Ναι. Ακούνε για την Ορθοδοξία από το ραδιόφωνο και στέλνουν μήνυμα, λένε ότι εμείς μάθαμε την Ορθοδοξία, ελάτε να μας βαπτίσετε. Και πάνε οι ιερείς, 300 άτομα, 500. Τους κατηχούν. Ναι. Όχι, λένε ότι ήμασταν έτοιμοι για βάπτιση. Μέσα από το ραδιόφωνο. Ναι, μέσα από το ραδιόφωνο. Και ξέρουν κάτι, ξέρουν πολλά. Τα θέματα που αφορούν την πίστη μας. Ναι. Και τους φέρουμε και βιβλία, διαβάζουν και βιβλία, τους βαπτίζουμε. Και το πιο σημαντικό ότι είναι ότι πηγαίνουν οι ιερείς και τους βλέπουν και να είχαν κάνει και μια εκκλησία και της. Την Κυριακή είναι μαζί, δεν ξέρουν τι να κάνουν, αλλά διαβάζουν τη Καινή Διαθήκη, μιλάνε μεταξύ τους από αυτά που ακούν στο ραδιόφωνο. Και ένα άλλο ατμόσφαιρα έτσι. Και δεν μπορεί ο πατήρ που πάει εκεί να πει όχι, δεν θα σας βαπτίζω. Δηλαδή τους βλέπει και τους βρίσκει κυφά έτοιμους, έτοιμους. Μέσα από το ραδιόφωνο. Ακριβώς. Δηλαδή η φωνή του ραδιοφώνου στρώνει το έδαφος και προετοιμάζει την ιεραποστολή. Δηλαδή, πριν φτάσει ο ιερέας, βρίσκει κάπως προετοιμασμένο που τον περιμένει, που θέλει να τον δει από κοντά. Εγώ συγκινούμαι που το ακούω. Γιατί συγκινούμε? Διότι και εδώ, στην πόλη μας και στα χωριά μας, εκατοντάδες άνθρωποι γνώρισαν την πίστη μέσα από το ραδιόφωνο και μέσα από την τηλεόρασή μας. Έχουν το ραδιόφωνο συνέχεια ανοιχτό, κυρίως προς το βράδυ, και την τηλεόρασή μας, διότι εμείς ούτε διαφημίσεις έχουμε ούτε τίποτε, παρά μόνο το Λόγο του Θεού. Θείες λειτουργίες, ιερές παρακλήσεις, κηρύγματα, και έτσι οι άνθρωποι γνωρίζουν την αλήθεια της Ορθοδοξίας. Και μην νομίζετε ότι εδώ τα πράγματα είναι ευκολότερα. Ξέρετε ότι και εδώ υπάρχουν άνθρωποι που είναι κατήχητοι. Βαπτίστηκαν μέσα στην παιδική του ηλικία και θα έχει συναντήσει ανθρώπους και στο πανεπιστήμιο, έτσι. Ναι. Και που σου λέει ότι είναι άθεος. Ναι, είναι άθεος. Ναι. Ή ότι αδιαφορώ ή αμφισβητώ κλπ. Έχουν λοιπόν και αυτή ανάγκη κατηχήσεως. Αν κάτω στην Αφρική ή στην Ινδία ή στα άλλα μέρη που δεν είχαν γνωρίσει την Ορθοδοξία έχουν ανάγκη ευαγγελισμού, εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε ανάγκη επανευαγγελισμού. Δηλαδή θα πρέπει οι άνθρωποι να γνωρίσουν την Ορθοδοξία, την πνευματική ζωή, τη μυστηριακή ζωή. Το να βαπτιστεί κανείς Ορθόδοξος Χριστιανός, αλλά να μην ζει και να μην βιώνει την Ορθοδοξία και την Ορθόδοξη ζωή, δεν του προσφέρει τίποτε σε σχέση με τη σωτηρία και με τη λύτρωσή του. Εσύ, Κυφά, τι έχεις ακούσει, τι εμπειρίες έχεις ακούσει και έχεις από το ραδιόφωνο? Όταν είσαι εκεί, το ακούς καταρχάς? Ωραία. Πρώτα, όταν ξεκίνησε το ραδιόφωνο, τότε ήμουν στο Κονγκό. Δεν είχε έρθει ακόμη για σπουδές εδώ πέρα. Ήμουν ακόμη στο Κονγκό. Και θυμάμαι τα πρώτα βήματα ήταν και ο πατήρ Χαρίτων που δουλεύανε εκεί. Ναι, ήταν και ο αδελφός μου μαζί. Κρίμα, διότι σε ένα περιοδικό
Έχουμε εδώ δίπλα, τώρα δεν μπορούμε, δεν μας είναι πολύ εύκολο, εκεί την είδεση του ραδιοφωνικού σταθμού στην Κανάγκα. Λοιπόν. Και θυμάμαι μια κυρία που ήταν από λίγο έξω από την πόλη, τη θυμάμαι πολύ καλά επειδή έκανε παρέα, αφού έγινε Ορθόδοξος, με τη μαμά μου. Πώς έγινε Ορθόδοξη, ήταν στο Μουίμπα απέναντι από το Καμάι, από το ραδιόφωνο, άκουσε και την άλλη μέρα έτρεξε, πήγε στο κέντρο της Ιεραποστολής για να δει από κοντά τι πραγματικά είναι η Ορθοδοξία. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος, το έρχου και είδε. Ξέρετε, πολλές φορές προσπαθούμε με λόγια να πούμε τι είναι η Ορθοδοξία, τι είναι η πίστη μας, τι είναι η Ορθόδοξη ζωή, όπως είπες προηγουμένως, Κυφά. Εμείς τα λέμε έρχου και είδε αυτό. Έλα στην εκκλησία, έρχου και είδε. Και έγινε λοιπόν Ορθόδοξη. Και ήρθε, έγινε Ορθόδοξη, βαφτίστηκε και αυτή τη στιγμή είναι στην εκκλησία με όλη την... Αυτή άκουσε. Μετά ήρθε ο άντρας της, βαφτίστηκε αυτός και τα παιδιά, όλη η οικογένεια. Όλη η οικογένεια. Δηλαδή ήταν πολύ συγκινητικό πραγματικά. Πολύ συγκινητικό. Να προχωρήσουμε λίγο. Ναι, πέρα. Πάμε λίγο στις δυσκολίες του έργου. Εάν εμείς εδώ στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε τεράστιες δυσκολίες, που είμαστε το 97% Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι ίσως τον τελευταίο πολιτή, 90% στην Ελλάδα, είμαστε τέκνα της Ορθοδοξίας. Παρά τα αυτά όμως στο ποιματικό μας έργο, παρά τα αυτά στη διάδοση του Λόγου του Θεού, παρά τα αυτά συναντάμε τις δυσκολίες μας. Εσείς εκεί, σε αυτή την Ιεραποστολή, ποιες δυσκολίες συναντάτε? Ή δεν συναντάτε καθόλου και είναι όλα όμορφα και ρόδινα, ο δρόμος τρωμένος με τριαντάφυλλα? Εκεί μέχρι τώρα βλέπω ότι ο κόσμος έχει άγχος. Δηλαδή πιστεύει εύκολα. Ακούει και πιστεύει. Δεν ψάχνει πολύ. Πολλά πράγματα, ρωτάει πολλά πράγματα έτσι, σαν να είναι να ψάχνει τι είναι αυτό. Όποιος θέλει, δηλαδή, ακούει κάτι για την Ορθοδοξία ή κάτι, δηλαδή, θέλει να μάθει τι κρύβει μέσα στην Ορθοδοξία. Τελευταία βρέθηκε κάποιος, είχε έρθει από το Κονγκολέζι και Καναγκέζι, είναι από την Κανάγκα. Ήταν στην Αμερική και μετά πήγε στο Νότια Αφρική, ήρθε και στην πρωτεύουσα. Το συνάντησε κάποιο στον δρόμο, μου λέει πες μου κάτι για την Ορθοδοξία. Του είπε μερικά πράγματα, αλλά μου λέει ότι όταν θα έρθει ο Χριστός για τη Δευτέρα παρουσία, θα σας βάλει φωτιά, εσείς οι Ορθόδοξοι. Είπε γιατί. Μου λέει γιατί μας κρύβεται τόσα όμορφα πράγματα. Εγώ λέω κάθε μέρα από την ημέρα που έμαθε, δηλαδή δεν είναι ακόμα Ορθόδοξος, αλλά ρωτάει, αν σας ρωτάει κάτι και του λες κάτι, σας κοιτά, λέει, θα έχετε πρόβλημα με τον Χριστό. Εμείς θα πάμε, θα σας... Καταγγείλουμε. Ναι, στον Χριστό. Γιατί έχετε τόσα πράγματα και... Δεν μας τα λέτε και εμείς. Αυτός που ανήκει σήμερα. Είναι προτεσταντισμός. Όταν λέμε προτεσταντισμός, εννοούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν πιστεύουν τίποτα. Υπάρχουν προτεστάντες που δεν πιστεύουν ούτε στο δόγμα της Αγίας Τριάδος. Εκεί συμβαίνει αυτό που είπατε. Εκεί, ξέρετε, ο κάθε προτεστάντης, επειδή έχουν απορρίψει την Ιερά Παράδοση, ιδρύει η Εκκλησία. Mm. Είναι τόσο εύκολο στον προτεσταντισμό να ιδρύσει η Εκκλησία. Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος φαίνεται έχει δει αυτό το χάος του προτεσταντισμού, γι' αυτό είπε πάρα πολύ εύστοχα και πάρα πολύ σωστά ότι θα μας καταδικάσει ο Κύριος τη Δευτέρα του παρουσία, διότι δεν έχουμε παρουσιάσει αυτό τον πλούτο της Ορθοδοξίας. Ή αν θέλετε ότι είμαστε η Εκκλησία, διότι Κυφά και Πατέρα Χαρίτων, ο Χριστός μας επί της γης, είναι σε μία Εκκλησία. Ήδρυσε την Εκκλησία. Την Εκκλησία. Και καυχόμεθα οι Ορθόδοξοι ότι είμεθα τα παιδιά αυτής της Εκκλησίας που ίδρυσε ο Χριστός. Τώρα θα μας πει ο άλλος. Για καθίστε.
Καυχάστε επειδή είστε Ορθόδοξοι? Ναι, διότι είμαστε η Εκκλησία που ίδρυσε ο Χριστός, η Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, η Εκκλησία των Αγίων Πατέρων, η Εκκλησία των 2000 χρόνων από τις ιδρύσεις επί της γης. Καταλάβατε? Ναι. Οι άλλοι λοιπόν, φανταστείτε την Εκκλησία σαν ένα δέντρο. Δέστε πόσο απλά είναι τα πράγματα. Μάλιστα. Το 1054 λοιπόν από αυτό το δέντρο κόπηκε αυτό το κλαράκι εδώ πέρα. Έπεσε. Με το σχίσμα. Αυτή είναι η παπική. Αφού λοιπόν απεκόπη από την Εκκλησία, αυτοί απεκόπησαν. Δεν φύγαμε εμείς. Αυτοί φύγαν. Το ένα πατριαρχείο της Ρώμης έφυγε. Τα πατριαρχία είναι πέντε. Είναι δυνατόν να πέσαμε τα τέσσερα πατριαρχία σε πλάνη, δηλαδή της Κωνσταντινούπολης και Νέας Ρώμης, της Αλεξανδρίας που υπάγεστε εσείς, της Αντιοχίας και των Ιεροσολύμων? Είναι δυνατόν τα τέσσερα πατριαρχία να πέσαμε σε πλάνη και να μην έπεσε σε ένα? Άλλα λοιπόν, αυτό έπεσε στην πλάνη, το ένα, και τα τέσσερα είναι ενωμένα. Και απεκόπη λοιπόν ο παπισμός και εξειράνθη. Και εν συνεχεία από τον παπισμό προέκυψε ο Προτεσταντισμός. Δεν προέκυψε από εμάς ο Προτεσταντισμός. Οι Προτεστάτες ξέρετε τι έκαναν. Επανεστάτησαν εναντίον των αυθαιρεσιών του Πάπα. Αντί όμως να στραφούν στα τέσσερα πατριαρχία, δηλαδή στην Εκκλησία, την ενωμένη Εκκλησία του Χριστού μας, την ακαινοτόμητη Εκκλησία, αυτοί ξέρετε στην προσπάθειά τους, εδώ στην Ελλάδα λέμε το «η νάτη βγάζει μάτι». Τα γκρέμισαν όλα. Τα ισοπαίδωσαν όλα. Πήρα αφορμή λοιπόν από αυτό που σας είπε αυτός ο Προτεστάντης, ότι δεν έχουν τίποτε. Είναι και η λατρεία τους απογυμνωμένη, και μυστήρια δεν έχουν, και χάρη Θεού δεν έχουν, και σωτηρία δεν έχουν οι δύστιχοι. Και πολύ καλά κάνετε που η Ιεραποστολή στρέφεται και προς αυτούς τους ανθρώπους και μέσα από το ραδιόφωνο. Το ίδιο πράγμα κάνουμε και εμείς εδώ. Πρέπει να λέμε την αλήθεια ακριβώς όπως είναι η αλήθεια του Θεού. Και οι άνθρωποι πράγματι καταλαβαίνουν. Ναι. Υπάρχουν δυσκολίες. Ναι, Κυφά. Ας πούμε σε ότι δεν είναι όπως είναι εδώ πέρα όλα στρωμένα, οι δρόμοι καλοί. Θέλει κάποιος να κάνει 600 χιλιόμετρα, να σηκώνεται, κάνει 5 ώρες και φτάνει. Δεν είναι έτσι. Εκεί υπάρχει πολύ δυσκολία. Δεν έχουμε δρόμους, δεν έχουμε μέσα μεταφοράς. Αυτοκίνητα. Ακριβώς. Ποδηλατάκια μόνο, έτσι. Ποδηλατάκια κι αν. Στις κατεστάσεις ας πούμε που είναι. Υπάρχουν ας πούμε μεγάλες δυσκολίες. Και γι' αυτό η συμβολή του ραδιοφώνου ήταν σημαντική και πολύ δράστη. Πολύ σημαντική. Που ήταν μεγάλο έργο του Συλλόγου Πρωτοκλήτου που εδρεύει εδώ στην Πάτρα. Δηλαδή ήταν πολύ σημαντική. Άλλες δυσκολίες. Το βιωτικό επίπεδο σε ποια κατάσταση είναι? Το βιωτικό επίπεδο. Εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί μπορεί να είναι πλούσια η χώρα που λέμε, γόνιμο το έδαφος, αλλά όλα συνεπάγονται με τη... με το κράτος. Με τη πολιτική κατάσταση. Η πολιτική κατάσταση δεν είναι σταθερή. Είχαμε δικτατορία για 32 χρόνια. Τώρα προσπαθούν ανασυγκρότηση να ορθοποδήσει το κράτος. Προσπαθούν, για να φανταστείτε. Εγώ δεν γνώρισα ποτέ εκλογές. Πιστεύω και ο πατήρ Χαρίτωνας, μέχρι πέρυσι που γίνανε εντός εισαγωγικών οι πρώτες δημοκρατικές εκλογές. Υπάρχουν τέτοιες δυσκολίες, δηλαδή, που δεν υπάρχει ελευθερία λόγου. Την Ορθοδοξία όμως τη σέβονται, έτσι? Ναι, στα θρησκείες δεν υπάρχει πρόβλημα. Θρησκείες δεν υπάρχουν πρόβλημα. Ναι, δεν εμποδίζουν κανέναν. Δεν εμποδίζουν. Αρκεί να μην είναι η θρησκεία κατά του κράτους, έτσι. Ναι. Αλλά έχω ακούσει ότι υπάρχει ένα σεβασμό στην Ορθοδοξία. Διότι βλέπουν ότι, ξέρετε, οι Ορθόδοξοι δεν είμαστε κατακτητές. Υπάρχει, θα μου πείτε, λέω κακίες, δεν λέω κακίες, λέω την αλήθεια. Ναι. Υπάρχει μία διαφορά από τους Ιεραποστόλους τους Παπικούς και τους Ιεραποστόλους Ορθόδοξους. Μάλιστα. Νομίζω ότι ξέρετε ποια είναι, έτσι. Ναι, ξέρω που... αυτό το βλέπουν και εμείς, γιατί και αν στα πολιτικά πράγματα, όταν, δηλαδή, τώρα βλέπουμε οι Καθολικοί
να πούμε στις θέσεις, στις μεγάλες θέσεις, οι πιο πολλοί είναι καθολικοί. Έχει και δεσπότες που, που έχουν θέσεις στη πολιτική, δουλεύουν. Οι εκλογές που κάνανε ήταν ένας αβάς καθολικός που ήταν πρόεδρος. Άρα λοιπόν η σημαντική και η βασική διαφορά είναι ότι και παλαιότερα αυτοί είχαν έρθει και ως κατακτητές εκεί. Ναι. Δήθεν ως ιεραπόστολοι και εξεμεταλλεύοντο. Ναι. Έβαζαν τους ανθρώπους να δουλεύουν, τα ξέρετε όλα αυτά, έτσι. Τα ξέρουμε. Και υπάρχει αυτό το... Ναι. Συγγνώμη που δεν μας δίκοψε. Να πούμε ότι ο κόσμος μετά από τόσα χρόνια που ήταν με το παπίσμα, αυτό το βιώνουμε, το βλέπουμε. Υπάρχει μια απογοήτευση από τον παπίσμα και μένει ο κόσμος, ας το πούμε, στον αέρα, απελπισμένος. Και όταν ακούνε για, απογοητευμένος. Όταν ακούνε για την Ορθοδοξία, υπάρχει μια προδιάθεση. Κάτι καινούριο. Κάτι καινούριο. Και ακριβώς η Ορθοδοξία. Και βλέπουν το έργο. Είναι η πίστη της προσφοράς και της διακονίας. Ακριβώς. Το έργο φαίνεται. Φαίνεται συγκοινωνία. Υπάρχουν σχολεία. Υπάρχει μια. Ορφανοτροφία. Ένα ιατρείο. Υπάρχει έργο. Υπάρχει προσφορά. Ξέρετε, η Ορθοδοξία κυφά παράγει έργο. Κάποιοι άλλοι παράγουν λόγια. Τα λόγια είναι εύκολα. Να ρίχνει κανείς από το βράδυ, λόγια. Ναι. Το έργο είναι δύσκολο. Να σας πω. Θα παραμείνουμε τώρα στα δύσκολα. Ο Κηφάς είπε τη δυσκολία των αποστάσεων. Οι ναοί στην Κανάγκα είναι όλοι έτσι όμορφοι, εκθισμένοι, όπως είναι στην Ελλάδα, όπως είναι το Αγίου Ανδρέου, ή έχουμε ακόμα και με πλήθες και με άχυρο και με... Ναι, έχουμε σπίτια που είναι... δηλαδή... Ναοί. Ναι, εγκλήσεις. Ναι, έχουμε ναοί που είναι εκτισμένοι και τα άλλα είναι ακόμα, τα πιο πολλά είναι στα χωριά που πάνε οι ιερείς. Με χόρτα. Με χόρτα. Υπάρχει μεγάλη συμβολή και προσφορά που έρχεται από Ελλάδα, είχε από το Πρωτόκλητο κυρίως. Όπου χτίζονται ναοί, Ακριβώς. Χτίζονται ναοί. Αυτή τη στιγμή χτίζεται πολύ μεγάλος, τεράστιος ναός καθεδρικός στην Κανάγκα του Αγίου Ανδρέα. Πολύ μεγάλος ναός, πολύ μεγάλος, τεράστιος. Υπάρχουν και άλλοι, 4 ή 5 στην Κανάγκα. Είναι ο παλιός του Αγίου Ανδρέα, Αναλήψεως, Ζωοδόχο Πηγής. Σε Αγία Σοφία του προφήτη Ηλία. Ναι. Υπάρχουν ναοί που ό,τι κτίζεται εκεί πέρα είναι με τη βοήθεια της Ελλάδος και της εξωτερικής ιεραποστολής. Και της εξωτερικής ιεραποστολής του πρωτοκλήτου. Να ρωτήσω, το κόστος είναι τεράστιο για να χτιστεί ένας ναός. Ένας κανονικός ναός. Να μην είναι, ας πούμε, της μεγαλοπρεπίας του Αγίου Ανδρέου, να είναι ένας κανονικός ναός. Αυτά δεν τα ξέρουμε, δεν τα ξέρουμε. Δεν ξέρετε, έτσι. Δηλαδή είναι ακριβής, τα υλικά είναι πολύ ακριβά εκεί, τα νεροκάματα πολύ ακριβά. Είναι, πολύ ακριβά. Άρα, λοιπόν, υπάρχει και το... Άρα λοιπόν θα έχει κόστος για να χτίσει και αυτό το ναό. Αυτό. Για να χτιστεί ένας ναός, δεν είναι εύκολο πράγμα να χτιστεί ένας ναός. Ακριβώς, δεν είναι εύκολο πράγμα. Υπάρχει και το άλλο ότι δεν υπάρχει σταθερότητα. Οικονομική, ας πούμε. Ναι. Σήμερα μπορείτε να κάνετε ένα προϋπολογισμό να πείτε ότι για το ναό θέλουμε τόσα. Αύριο μεθαύριο να έχετε πλασιαστεί. Δεν έχει συμβαίνει το στην αγορά, παραδείγματος χάρη. Και από εκεί που ήταν ο προϋπολογισμός για το τσιμέντο 1000 ευρώ, παράδειγμα, ευρώ όλα μπορεί να πάει 5.000 ευρώ. Μάλιστα. Τώρα, όταν ξεκίνησαν το ναό του Αγίου Ανδρέα, ένα σακί τσιμέντου ήταν 12 μέχρι 15 δολάρια. Αλλά αυτή τη στιγμή που σας μιλάω πήγανε στα 40. 40 δολάρια. Αλλά πώς μπορεί. Στα 40 και δεν έχει. Και δεν έχει. Ψάχνει και δεν βρίσκει. Ναι. Και θα πρέπει να το φέρει από άλλο μέρος όπου διπλασιάζεται πάλι το κόστος. Διπλασιάζεται πάλι το κόστος. Ότι μπαίνουν και τα έξοδα της μεταφοράς. Αυτό είναι. Να ρωτήσω.
Πόσο εύκολο είναι κανείς να αρνηθεί τα παλαιά και να δεχθεί τα νέα. Τι εννοώ, πόσο δύσκολο είναι να είναι κανείς παπικός, να είναι προτεστάντης, να είναι δωρολάτρης, να πιστεύει και στα τοπικά, στα αφρικανικά θρησκεύματα. Στο πανεπιστήμιο αυτό, εσείς δεν τα ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο μάθημα. Είχαμε τα αφρικανικά θρησκεύματα, πάρα πολύ δύσκολο μάθημα. Εκεί εσείς δεν θα δυσκολευτείτε καθόλου. Λοιπόν, στη θεολογία. Πόσο εύκολο λοιπόν είναι κανείς, παράδειγμα, οι γονείς σας ήταν καθολικοί, έγιναν ορθόδοξοι. Αυτή η αλλαγή είχε κάποιο κόστος και το γενικεύω τώρα. Ένας που φεύγει λοιπόν από τα παλαιά και έρχεται στην εκκλησία του Χριστού μας, στην Ορθοδοξία. Πόσο εύκολο είναι και πόσο δύσκολο. Θα σας πω μια... Και ιστορίες να μου πείτε. Όχι ιστορίες, αλλά κάτι... Γεγονός. Μα ιστορία είναι γεγονός. Είχαμε στη γωνή μας και κοντά μας γείτονα που ήταν... Θα είτε χαρίτε, μπορεί να βλέπετε και εκεί το monitor. Ναι. Και να, και να μας λέτε κιόλας, μάλιστα. Πάστορα. Μάλιστα. Μια κυρία που ήταν και, γιατί και οι προτεστάντες... Ναι. Αυτό είναι το καταντήμά τους. Ναι, ναι. Έχουν και αρχή, όταν λέμε ήταν πάστορας, η γυναίκα, εννοούμε ιερεύς. Έχουν και επισκόπους, ναι. Διότι δεν έχουν τους ιερούς κανόνες. Λοιπόν. Και μια φορά με τα σχολεία μας είχα μπει μέσα το πετιτφί, πώς λέτε. Εγγονός. Μικρός ήταν και ήρθε εκεί στο σχολείο μας, στο πρώτο έτος και το παιδί ήταν και πρωτιστάντη. Και ήρθε αφού ερχόταν κάθε φορά, πέρασε τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια, έβλεπε ότι τα άλλα τα παιδιά ήταν βαφτισμένοι και αυτός δεν ήταν. Και σιγά σιγά μία μέρα είχαμε βαπτίσει. Ήρθε με πρωί το παιδί και είχα ζητήσει στους γονείς του να τον βαπτίσουμε. Είπαν όχι, εκεί πήγες μόνο για το σχολείο, όχι για την εκκλησία. Αν για η εκκλησία, θα μην μπεις μέσα. Και αφού ερχόταν το παιδί μόνος του, αν είναι για η εκκλησία, έμπαινε μέσα στην εκκλησία. Και σιγά σιγά του άρεσε πολύ. Μια μέρα είχαν βαπτίσεις, ήρθε το πρωί, δεν τον είχαμε στη λίστα. Αλλά το παιδί κατά λάθος μπήκε στη σειρά. Πού κατά λάθος? Α, πού να ξέρω εγώ. Μπήκε εκεί. Ο Θεός το οδήγησε. Αυτό το λόγο. Βαπτίστηκε. Επίστρεψε στο σπίτι με το σταυρό του και το ρώτησε η γιαγιά, τι έγινε, και το παιδί του είπε ότι βαπτίστηκα. Και το χτύπησε πολύ και τον άφησα. Την Κυριακή πρωί έπρεπε να πάει να κοινωνήσει. Σηκώθηκε πρωί-πρωί, είχε, δεν ξέρω, 9 χρονών. Ήταν 9 χρονών. Ναι. Και σηκώθηκε πρωί-πρωί, βγήκε με τα παιδιά που ήταν τα παιδιά μας και ήρθε στην εκκλησία. Κοινώνησε. Και σηκώθηκε η γιαγιά, δεν τον βρήκε στο δωμάτιο. Και τον έψαχνε, ήρθε πού πήγε. Στην επιστροφή κατά τις 11 η ώρα επίστρεψαν όλα τα παιδιά και ήταν μαζί. Δηλαδή βγήκε με τα ρούχα που φορούσε όταν κοιμότανε. Και κοινώνησε το παιδί, επίστρεψε στο σπίτι. Η γιαγιά το χτύπησε, ούτε φαγητό δεν του έδωσε. Όλη την Κυριακή δεν το έδωσε φαγητό. Δηλαδή αυτό γινόταν κάθε Κυριακή. Δηλαδή το παιδί σκοθόταν κάθε Κυριακή πρωί για να έρθει στην εκκλησία και ήξερε ότι όταν θα επιστρέψω θα με εκτυπήσουν, δεν θα φάω. Και δεν έλεγε τίποτα. Ας τα ακούσουν τα δικά μας τα παιδιά. Δεν έλεγε τίποτα, μικρό παιδί.
Αυτός είναι ο μάρτυρας, πάτερ Χαρίτων. Και κάπου κάπου... Αυτοί είναι οι μάρτυρες. Το παιδάκι 9 χρονών είναι μάρτυρης για την πίστη του Χριστού. Ναι. Και κάπου... Είναι πράγμα, τη συγκινητική ιστορία. Ναι. Και πήρε... Ήρθε, δηλαδή, έχουμε κύκλο εκεί και με τα παιδιά. Και του είχαν δώσει μια εικονίτσα της Παναγίας. Το έφερε στο σπίτι, ήταν η Κυριακή και το ρώτησαν... το έβαλες επάνω στο ντουλάπι. Έβαλε μια καρέκλα, ανέβηκε και το έβαλε επάνω. Οι πάστορες μπήκαν μέσα, γιατί ξέρετε πώς γίνεται οι πάστορες μετά τη συνάντηση, δηλαδή όταν κάνουν τη προσευχή, τη Κυριακή, πρέπει να συναντηθούν, να μιλήσουν, πώς περάσαμε κτλ. Έτσι κάνουν συνήθως. Και μπήκαν στο σπίτι, γιατί αυτή η ήταν η μεγαλύτερη. 7 μέσα ήταν. Αφού μιλούσαν μεταξύ τους, ο άλλος είδε επάνω μια εικόνα της Παναγίας. Λέει στη γιαγιά, εσύ τι έχεις μέσα στο σπίτι σου. Αυτή λέει τίποτα. Τίποτα. Μας έφερες όπλα μέσα στο σπίτι. Εγώ να έχω όπλα, αυτό... δηλαδή τρόμαξε. Τι όπλα έχω στο σπίτι. Του λέει έχεις φέρει όπλα μέσα στο σπίτι. Του λέει δεν έχω όπλα. Πού είναι. Να του εκείνο πάνω. Και ήταν πάνω στο ντουλάπι, μια εικόνα της Παναγίας. Λέει αυτό το παιδί σας είπε πολλές φορές μου φτιάχνει πολλά που δεν ξέρω τι. Πηγαίνει με τους μάγους, τους Ορθόδοξους. Και έφερε αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Και ούτε ήθελε να το κατεβάσει από το δουλάπι. Δεν ήξερε. Τον κάλεσε αφού το παιδί ήταν έξω. Ναι, δεν είχε φάει, το είχε χτυπήσει. Το παιδί έβαλε την καρέκλα, ανέβηκε και το πήρε και το φύλαξε. Το φίλησε. Και βλέπεις τι σας λέω, πώς θα κάνω. Τα μάθω εκεί πάνω, εκείνοι είναι Ορθόδοξοι, κάνουν μαγεία. Τι είναι αυτό. Και το παιδί πήγε μέσα έξω με την εικόνα και μετά αφού πήγαν, είπαν ότι αφού, αν μετά τέτοια πράγματα μέσα στο σπίτι σου δεν θα ξανέρθουμε. Αυτό να μην το ξανακάνεις. Έφυγαν. Η γιαγιά κάτι του λέει γιατί... Άρχισε να προβληματίζεται. Κάλεσε το παιδί. Μαζί με το παιδί πήγαν στο απέναντι που ήταν οι γονείς και ρώτησε στους άλλους που ήταν Ορθόδοξοι. Πες μου, τι είναι αυτό. Η κυρία του είπε ότι αυτή είναι η εικόνα και πήρε την εικόνα τη. Τη φίλησε. Και τον ξέρετε, αφού τα ίδια κάνει και το παιδί. Και αυτή. Και, είναι. Τι είναι αυτή. Λέει αυτή. Έλα μέσα στο σπίτι μου να δεις. Μπήκα μέσα, ούτε ήθελε να προχωρήσει. Γιατί και στο σπίτι είχαν εικόνες. Θέλω κι εγώ να μάθω κάτι. Τι είναι. Αύριο θα έχουμε κύκλο για τις κυρίες, αν θέλεις να έρθεις και μαζί μου. Έχουμε πατέρες εκεί, θα σας εξηγήσουν τι είναι. Ήρθε μαζί της, στο κύκλο, δεν ήθελε να μπει στην εκκλησία μέσα, γιατί φοβήθηκε και εικόνες κτλ. Έμεινε έξω, μετά ένας παπάς είπαν ότι όλη την ιστορία, ρώτησε, άκουσε, μια φορά του είπα, έχουμε και μια άλλη εβδομάδα να έρθεις. Τη δεύτερη εβδομάδα ήρθε και την άλλη εβδομάδα ήρθε και μετά τη τέταρτη εβδομάδα δεν πήγε στους Προτεστάντες. Την περίμεναν εκεί, δεν πήγε. Λέει, και εγώ θέλω να γίνω Ορθόδοξος. Τι πρέπει να κάνω. Αν θέλεις θα πιστεύεις, θα διαβάσεις βιβλία. Λέει, δεν έχω ανάγκη από βιβλία. Θέλουν να γίνουν, να με βαπτίζετε. Πάνε, οι Προτεστάντες είναι δύσκολοι. Θα πει σήμερα ότι θέλω και αύριο θα αλλάξει. Δηλαδή, ακολούθησε κατήχηση 2 χρόνια.
ερχόταν κάθε εβδομάδα. Για να δοκιμαστεί αν όντως έχει πάρει σωστή απόφαση. Ναι. Και μετά βαπτίστηκε. Αφού βαπτίστηκε, λέει για το παιδί, λέει αυτό το παιδί είναι άγγελός μου, με έσωσε. Δηλαδή κάθε και να έχει να βρέξει. Κάθε μέρα πρέπει με το παιδί μαζί, λέει και τώρα με μετανιώνει, λέει εγώ κάθε Κυριακή, η ίδια λέει εξομολογεί τώρα, λέει τον χτύπησε, τώρα δεν του έδωσε φαγητό και κλαίει. Τα λέει και κλαίει. Λέει αυτός χτύπησε, χτυπούσε τον άγγελό μου, έτσι τα λέει. Και μετά ζήτησε μεγάλες εικόνες, τα έβαλε εκεί και είχε πρόβλημα με τους Προτεστάντες, γιατί ήταν και πάστορ. Είπαν εγώ να με ξεχάσετε, να κάνετε τα δικά σας, εγώ να κάνω τα δικά μου. Και ούτε πια πάει εκεί, μιλάει κάθε φορά και σιγά σιγά και τα παιδιά του και τα παιδιά της μπήκαν στην εκκλησία και αντιμεταξύ παίρνει και σιγά σιγά μερικοί, τους βάζει μέσα στην εκκλησία. Έτσι γίνεται. Αυτό γιατί μία που ήταν Προτεστάντες και ας πει μερικά αν ξέρει κάτι, αν θα συμπληρώσουμε. Είναι, να πω, είναι αυτό που σας είπα, υπάρχει μια απογοήτευση και είναι μεγάλη ευκαιρία να το πω, είναι έργο του Θεού, ο Θεός ξέρει. Πιστεύω ότι θα ανθίσει πραγματικά η Ορθοδοξία, θα ανθίσει. Πραγματικά. Ας πούμε για τον πατέρα μου. Κόγκο, αλλά και μόνο στο Κόγκο, γενικότερα στην Αφρική. Αλλά και στον κόσμο. Είναι ο αιώνας της Ορθοδοξίας. Ακριβώς. Ας πούμε ο πατέρας μου που ήταν, μας τα έλεγε, ήμασταν μικρά παιδιά. Βλέπουμε και ωραίους ναούς. Να βλέπετε και να μας διακόπτε ό,τι βλέπετε και μας λέτε τι βλέπουμε. Εδώ τι βλέπουμε τώρα. Είναι ο Άγιος Ανδρέας. Ο παλιός ναός και ο καινούργιος. Αυτός είναι ο παλιός. Ο παλιός. Ναι. Έτσι να μας λέτε από... Ακριβώς. Μάλιστα. Από το βίντεο που βλέπουμε. Εδώ είναι μετά τη Θεία Λειτουργία. Ναι. Μαζεύεται ο κόσμος, δηλαδή μπαίνουν και μέσα και έξω. Δεν, γιατί μέσα είναι πάνω από 1000 άτομα κάθε Κυριακή. Εδώ είναι το κέντρο της Ιεράπος. Ναι. Εδώ είναι το κέντρο, ναι. Και μπαίνουν, ναι. Και μέσα και έξω έχουμε και μικρόφωνα για να πούνε έξω. Αυτός δίπλα είναι ο καινούριος ναός. Ναι, φαίνεται ναι, λίγο. Λίγο αριστερά, ναι, 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 ακριβώς. Είναι ο καινούριος ναός. Ναι, 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 του Αγίου Ανδρέα. Ναι. Μάλιστα. Εδώ είναι έξω από τη Ιεραποστολή. Ο κόσμος φεύγει. Για το σπίτι τώρα. Ναι. Τι φάτι έλεγες. Ωραία, ας πούμε για το πατέρα μου που ήταν καθολικός, επειδή έζησε, μεγάλωσε στον καθολικισμό. Ναι, ναι. Και μας έλεγε, ας πούμε, είχε μια ανησυχία, ένα προβληματισμό. Ένιωθε ότι ήταν, δεν ήταν πλήρης, δεν ήταν καλυμμένος εσωτερικά από την πίστη αυτή. Από τους γονείς, από το φιλικό, το συγγενικό περιβάλλον. Συνήθισε όπως το παιδάκι που μας είπε ο παππούλης, συνήθισε δυσκολίες. Όχι, δεν την συνήθισε τις δυσκολίες, γιατί έφυγε από τη Καθολική Εκκλησία, ήδη υπεύθυνος άνθρωπος, οικογενειάρχης, δηλαδή αυτός ναι. έφυγε. Αυτός έφυγε, αυτός ναι. έφυγε. Δηλαδή το συγγενικό περιβάλλον. Ναι. Το συγγενικό του περιβάλλον είναι και το άλλο θετικό, ας πούμε, για το Κονγκό. Γενικά δεν υπάρχει φανατισμός μεγάλος. Α, έτσι. Δεν υπάρχει φανατισμός. Δηλαδή θα βρείτε στην ίδια οικογένεια, μπορεί ορθόδοξος ένα παιδί να πει εγώ δεν συμφωνώ μέσα, εγώ γίνομαι ορθόδοξος. Όταν είναι σε ηλικία, και δεν όταν είναι σε ηλικία, βεβαίως. Όταν είναι σε ηλικία. Ποια είναι η νόμιμη ηλικία που μπορεί κανείς να επιλέξει. Από τα 19 και πάνω, βέβαια. 18 εκεί, στην Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Εκεί πλέον, όταν τελειώνει το λύκειο, ναι. δεν πληρώνει ακόμη ο μπαμπάς, επειδή ναι. μπορεί να σε ακόψει αυτά, να σου πει θες να πάω να γίνεις ορθόδοξος. Ναι. Πήγαινε, εγώ δεν πληρώνω. Ναι. δεν πληρώνω το σχολείο. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή όταν πλέον κάποιος τελειώνει το λύκειο, εκεί πλέον γίνεται κάπως ανεξάρτητος και εκεί μπορεί να διαλύσει τον δρόμο του. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Να σας πω, ισχύει εκεί η πολυγαμία.
Βέβαια, έχει πολυγαμία, αλλά έξω από την Εκκλησία. Έξω από την Εκκλησία, βέβαια. Σίγουρα. Ναι. Διότι είχα ακούσει έναν Ιεραπόστολο, ο οποίος μιλούσε για αυτή τη δυσκολία. Ότι έχουν δύο και τρεις γυναίκες. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Εμένα, ο παππούς μου είχε 7 γυναίκες. Τι ήταν στο θρησκευμα? Ήτανε... Στα αφρικανικά θρησκεύματα. Πίστευε πού και πού, αν πατούσε. Στα πνεύματα. Όχι στο, στο παπισμό. Ήτανε. Ήτανε παπικός. Ήταν παπικός. Ναι. Ήταν βαπτισμένος, αλλά αν πατούσε ποτέ στην Εκκλησία. Δεν πατούσε, αδιάφορος. Ναι. Λοιπόν, στα αφρικανικά θρησκεύματα επιτρέπεται η πολυγαμία, έτσι δεν είναι? Παραδοσιακά. Παραδοσιακά. Αλλά υπάρχει μια ολόκληρη παράδοση. Γιατί τότε όπως ήταν οι κοινωνίες, ας πούμε ο άρχοντας του χωριού δεν μπορούσε να έχει μια γυναίκα, γιατί υπήρχε, είναι άλλες εποχές, κάθε γυναίκα είχε μια αποστολή, ας πούμε, μια συγκεκριμένη δουλειά. Α, μάλιστα, θα έρθουν επισκέπτες, ποιος φροντίζει? Κατάλαβα. Αυτή, για τα παιδιά αυτή, για το ένα, για το άλλο. Κατάλαβα, έτσι ακριβώς. Την αποστολή, ναι, της. Ναι, ναι. Και όσοι κρατάνε παραδόσεις που δεν είναι της Εκκλησίας, που δεν πιστεύουν. Τώρα, αυτός λοιπόν, αν θελήσει να γίνει Ορθόδοξος, έχει δυσκολίες. Άκουγα έναν Ιεραπόστολο που μου άρεσε πάρα πολύ έτσι που τα έλεγε και έλεγε αυτή τη ακριβώς τη δυσκολία. Ήρθε ένας παππούς, γνώρισε την Ορθόδοξία, αλλά ήθελε να γίνει Ορθόδοξος. Ναι, του λένε, αλλά έχεις δύο γυναίκες, τι θα γίνει? Μα τη λέει, και η μία λέει με βοήθησε εκεί και μέσωσε, και με τις δύο έχω κάνει παιδιά. Τι να κάνω? Α, του λέει, δεν γίνεται. Κάνε προσευχή να δώσει ο Θεός τη λύση. Και κάποια μέρα της κάλεσε και της λέει, κοιτάξτε, εγώ θέλω να γίνω Ορθόδοξος. Για να γίνω Ορθόδοξος δεν μπορώ να έχω δύο γυναίκες. Κανονίζω τώρα ποια θα φύγει, ναι, και ποια θα μείνει. Έτσι, έτσι έχει το πράγμα, περίπου. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Ε? Ναι. Είναι μεγάλη δυσκολία. Μεγάλη δυσκολία, ναι. Ναι. Λοιπόν, και φώτισε, λέει ο Θεός, και είπαν και οι δύο, αφού εσύ θέλεις να γίνεις Ορθόδοξος, αν είναι δυνατόν να φύγουμε και οι δύο. Λέει, κάντε ό,τι θέλετε. Θέλετε και οι δύο φύγετε. Θέλετε η μία φύγει, εγώ να μείνει, η μία μα θέλει, και εγώ θέλω να γίνω Ορθόδοξος. Και πράγματι λέει, έγιναν και οι δύο μετά Ορθόδοξες και έφυγαν και οι δύο, και ο παππούς, αφού ήταν ήδη κατηχημένος και είχε την επιθυμία, βαπτίστηκε και έγινε Ορθόδοξος. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και αυτές τις δυσκολίες. Υπάρχουν άλλες τέτοιες αντίστοιχες δυσκολίες για να γίνει κάποιος Ορθόδοξος, σαν και αυτή που σας ανέφερα, που είχα ακούσει πρόσφατα από αυτόν τον Ιεραπόστολο. Ναι, έχει και τέτοια πράγματα. Και κάπου κάπου το ίδιο, αλλά οι άλλοι είπαν ότι ο άνδρας είπε ότι είχε τρεις γυναίκες και κράτησε η πρώτη. Η πρώτη γυναίκα. Μάλιστα. Και οι δύο φύγανε. Έχετε τέτοια περιστατικά? Ναι, έχουν. Υπάρχουν. Υπάρχουν, έτσι. Θυμάμαι εγώ στο χωριό που ήμασταν, ήταν ένας, εντάξει, εκεί μπαίνει και ήταν αμόρφωτος άνθρωπος. Ήταν παντρεμένος, μια γυναίκα. Παρακολουθούσε ήδη κατήχηση της Εκκλησίας και έρχεται, λέει, η γυναίκα μου δεν κάνει αγόρια. Όλο κορίτσι με κάνει, λέει, έχω ήδη τρία κορίτσια, εγώ θέλω διάδοχο, αγόρι θέλω. Και τον εξηγεί ο μπαμπάς, λέει, δεν φταίει η γυναίκα σου, ούτε εσύ φταίς, είναι ευλογία Θεού. Mm. Παιδί, παιδί να είναι. Αγόρι, κόρτσι, όχι θέλω αγόρι. Και του λέει ο μπαμπάς, άμα πάμε επιστημονικά, βιολογικά, το πρόβλημα είναι σε σένα. Από τέλος που το λες εσύ πρόβλημα. Είναι σε σένα, όχι στη γυναίκα σου, δεν φταίει η γυναίκα σου, εσύ. Λέει, όχι, εγώ θέλω αγόρι, θα παντρευτώ άλλη γυναίκα. Του λέει ο μπαμπάς, αν παντρευτείς άλλη γυναίκα, ο Ορθόδοξος δεν γίνεσαι. Λέει, όχι, να μην κοινωνώ, ναι, και να είμαι μόνο κοντά στην Εκκλησία. Του λέει, μπαμπάς, εγώ αυτά έχω να σου πω, δεν μπορώ να σου απαγορεύσω, είναι στη συνείδησή σου. Πάει και παντρεύεται δεύτερη γυναίκα. Και πώς θα φέρνει ο Θεός? Μένει έγκυος και η πρώτη και, μένουν έγκυοι και η πρώτη και η δεύτερη γυναίκα. Η πρώτη γυναίκα γεννάει αγόρι, που έκανε όλο κορίτσι. Και η δεύτερη γυναίκα κάνει κορίτσι. Και γυρίζει ο μπαμπά, του λέει, αυτός ο Θεός σας, δεν ξέρω πώς τα φέρνει. Λέει στο μπαμπά.
πήγε ο μπαμπάς, έλεγε κάνε προσευχή. Ο Θεός μας ξέρει πώς το φέρνει. Κάνε προσευχή. Το δικό σου το μυαλό είναι χαλασμένο. Κάνε προσευχή. Και δεν ξέρει πώς λειτουργεί. Άμα θέλει ο Θεός να σου δώσει αγόρι, θα σου δώσει. Με τη γυναίκα που έχεις. Δεν χρειάζεται και δεύτερη γυναίκα. Έτσι, όχι, έτσι. Και τα γύρισε έτσι ο Θεός και μετά λέει: θέλω να χωρίσω. Του λέει: μπαμπάς, θα περιμένεις όταν έρθει ο ιερέας να συζητήσεις μαζί του και να ακούσεις ό,τι σου πει. Μάλιστα. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Να δούμε λοιπόν εδώ στο βίντεο που μας δείχνει ο σκηνοθέτης μας. Εδώ φυτεύεται γύρω από το ναό. Ναι, εδώ είναι στην πρωτεύουσα, στην Ακαδημία της Μητροπόλεως. Και εκεί είναι ο Δεσπότης, ο κεντρός της Αφρικής. Παρακολουθεί και επιβλέπει. Δεν παρακολουθεί, αλλά βουλεύει. Α, δουλεύει. Βουλεύει κόλλα. Δεν επιστατεί, αλλά δουλεύει. Όχι, βουλεύει ο ίδιος. Πλην όμως έχουμε τώρα και άλλους αδελφούς εδώ κοντά μας που θέλουν να έρθουν. Ναι, ναι, έχουμε... Παρακολουθώντας να συμπληρώσουμε κάτι. Πέσε το τελευταίο. Ναι, ναι. Για να παραχωρήσεις τη θέση σου. Ακριβώς. Στον αδελφό που περιμένει απ' έξω και μετά αδελφός στον άλλο αδελφό. Γίνεται πολύ μεγάλο έργο τώρα. Ιδρύθηκε μια ακαδημία θεολογική στην πρωτεύουσα. Πολύ μεγάλο συγκρότημα. Όταν λέμε στην πρωτεύουσα εννοούμε. Στην Κινσάσα. Κινσάσα μάλιστα. Κινσάσα, ναι, ναι. Πολύ μεγάλη ακαδημία θεολογική η οποία αναβαθμίστηκε σε πανεπιστημιακό βαθμό. Και είναι οι πρώτοι φοιτητές που ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο, δηλαδή πρώτη γενιά νομίζω. Αδερφέ, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ. Είστε εδώ πέρα μια όμορφη συντροφιά που είπαμε σήμερα να είμαστε μαζί, να κουβεντιάσουμε για το έργο της Ιεραποστολής, να κουβεντιάσουμε λίγο για το πορευθέντες, να κουβεντιάσουμε για την Εκκλησία, για τις δυσκολίες, για τα ευχάριστα, για τα όμορφα. Άλλωστε, νομίζω άκουγες και τι είπε και ο πατήρ Χαρίτων, τι είπε και ο Κηφάς. Θύμισε μας το όνομά σου. Ονομάζομαι Μάρκελος. Μάρκελος. Μάρκελε, για μίλησέ μας λίγο σε παρακαλώ, καταρχάς για τις σπουδές σου. Εδώ. Σπουδές. Πατέρ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία που μας δίνετε σήμερα για να μιλήσουμε για την Ιερά Αποστολή μας. Προσωπικά είναι ανέκφραστη χαρά η δική μου να σας μιλήσω προσωπικά για μερικά πράγματα. Είμαι γιατρός. Σπούβασα τη ιατρική σχολή κάτω στο Κόγκο, στην Κανάγκα ακριβώς, και τελείωσα πριν από 2 χρόνια και μου έδωσε ο Σεβασμιότατος αυτή την ευκαιρία να έρθω εδώ πέρα για να μάθω παραπάνω πράγματα και να γυρίσω κάτω να βοηθήσω την Αποστολή μας. Θα γυρίσεις οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Γιατί καμιά φορά όταν σπουδάσουμε ξεχνάμε την Αποστολή μας. Μάρκελε, ναι. Πώς έγινες Ορθόδοξος? Ήταν η οικογένεια Ορθόδοξη? Όχι. Όχι. Πρώτα να σας πω ότι... Ήταν η οικογένεια στο θρησκευμα? Η Καθολική. Καθολική. Ήμουνα τότε 9 χρόνων και πλησίασα το θείο μου που είναι τώρα ιερεύς από το 1980 νομίζω 7 ή 8. Εκείνος έγινε διάκονος στην Ιεραποστολή μας και τώρα είναι υπεύθυνος της μίας εκκλησίας στο κέντρο της Κικάπας κάτω στην Κανάγκα. Και από τότε που ήμουν 9 χρόνων ήμουν μαζί του, κοντά του, στην οικογένεια του. Και έμαθα για την Ορθοδοξία και άρχισα να πάω κάθε μέρα στην εκκλησία. Μου άρεσε αυτή
αυτό το κλίμα, η ησυχία που ήταν μέσα στην εκκλησία, όλα τα πράγματα που έγιναν τότε μέσα στην εκκλησία, και αγάπησα πάρα πολύ τον πατήρ Καρίτονα, αυτός που είχε, ήταν εξαιρετικός άνθρωπος από τους άλλους που ήξερα κάτω, και είχε συνέθεια να έρθει κάπου στο σπίτι των ιερών, και από εκεί τον αγαπούσα πάρα πολύ, και από τότε άρχισα να μαθαίνω κάτι για την Ορθοδοξία. Και φτάμε, όταν ήμουν... και φτάμε, Μάρκε, λέμε τώρα στην ηλικία των πόσων χρόνων, πόσο ετών που γίνεσαι Ορθόδοξος. Τώρα είμαι 30. Άρα. Βαφτίστηκα όταν ήμουνα 10 χρόνια. Έχω. Οι γονείς σου είχαν αντίρρηση. Είχαν αντίρρηση. Ναι. Αλλά. Τι τους έλεγες. Προσπάθησα για να τους πούν, να τους πω κάτι, να τους εξηγήσω ότι δεν μπορώ να μείνω μαζί σας εκεί που είστε, επειδή δεν μου αρέσει. Βλέπω μερικά πράγματα που δεν είναι ενδιαφέροντα και δεν μπορώ να συνεχίσω μαζί σας. Αν με επιτρέπετε, μπορώ να αλλάξω το δρόμο, να πάω αλλού. Και με τη βοήθεια του θείου μου, σιγά σιγά τελικά δεν είχαν κάτι άλλο να μου πούνε. Όπου βαπτίστηκες Ορθόδοξος? Ναι, βαπτίστηκα. Είχαν έρθει την ημέρα εκείνη που βαπτίστηκες Ορθόδοξος? Δυστυχώς δεν ήταν μέσα στην πόλη μαζί μου, ήταν πιο μακριά από μας. Μάλιστα. Και ήταν μόνο η πρεσβυτέρα και ο θείος μου και τα παιδιά του. Ναι. Από τους φίλους σου τώρα ή από τα πρώη μέλη της παπικής κοινότητας που είσαστε φίλοι, συνάντησες έτσι δυσκολίες? Σε έλεγαν μάρτυρο, κράτησες το όνομα ή το άλλαξες? Κράτησα το όνομα. Το κράτησες το όνομα. Σου είπαν, βρε μάρτυρε, γιατί έγινες Ορθόδοξος και τώρα εμείς δεν θα σε παίζουμε, δεν θα σε έχουμε φίλο, δεν θα είμαστε μαζί, ξέρω εγώ, στις εκδηλώσεις? Διότι και οι παπικοί είναι ενωμένοι, όπως και οι Προτεστάντες, όπως που αναφέραμε. Τι θυμάσαι? Σε γυρίζω, γιατρέ μου, λίγα χρόνια πίσω. Ναι, ναι. Η πρώτη... Αλλά μου αρέσουν αυτές οι ιστορίες, ότι ο πατήρ Χαρίς μας είπε προηγουμένως, την ακούσα εδώ απ' έξω, με εκείνο το παιδάκι των ετών, μια πάρα πολύ συγκινητική ιστορία. Ναι, για πες μας, γιατρέ. Η πρώτη δυσκολία που συνάντησα ήταν, επειδή εγώ δεν σπούβασα στα σχολεία της Ιεραποστολής. Μάλιστα. Σπούβασα αλλού, σε ένα σχολείο, καθολικό Μάλιστα. σχολείο. Είχε εκεί πέρα κάτι σαν οικοτροφείο. Και εκεί σπούβασα. Έμενες μέσα? Έμενα. Ήσουν οικότροφος, μάλιστα. Ναι, έμενα μέσα. Και όταν κάθε φορά που είχαμε θεία λειτουργία, ο ιερεύς, καθολικιακός ιερεύς, ήθελε κάθε φορά να κοινωνήσω. Με την όστια. Ναι. Αλλά δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα και δεν το έκανα. Είχα από τότε δυσκολίες μαζί του. Πάτε χρήκο, ναι. Και... κάτι που δεν το κάνουμε ποτέ οι Ορθόδοξοι. Ναι, ναι. Που σεβόμεθα την επιλογή και την ελευθερία. Που ακολουθούμε, γιατρέ μου, συγχωρείτε. Ναι. Που ακολουθούμε αυτό που λέει ο Κύριος. Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν. Αυτό τον εξαναγκασμό, αυτή τη βία δεν μπορούσα να την καταλάβω. Αλλά εάν θυμηθούμε τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, και αν θυμηθούμε τις λαϊλασίες, και αν θυμηθούμε τις σταυροφορίες, μπορώ να το καταλάβω. Και τι, ελευθερία. Ελευθερία. Θες να επιλέξεις να φύγεις από την πίστη? Πονάμε, λυπούμεθα. Θα προσευχόμαστε για την επιστροφή σου. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε βία μέσα. Και ούτε θα πάμε σε ένα οικοτροφείο να κοινωνήσουμε κάποιον δια της βίας. Αφού ήξερε ότι ο γιατρός, ο μάρτυρος, είχε γίνει Ορθόδοξος. Δεν καταλαβαίνω αυτή την αιμονή τους, λοιπόν. Ήταν για σένα ένα μαρτύριο την εποχή εκείνη. Σωστό. Και το πράγμα... Πώς γινόταν η άρνησή σου?
Ή τους έλεγες, δεν θέλω να κοινωνήσω, είμαι Ορθόδοξος, τι τους έλεγες? Ναι, τους είπα, εγώ είμαι Ορθόδοξος, πριν κοινωνήσω πρέπει να κάνω εξομολόγηση. Κοινωνήσω, να πάρω από το πνευματικό μου μία άδεια. Μάλιστα. Αλλά όπως δεν το έκανα εδώ πέρα, δεν μπορώ να κοινωνήσω. Δεν ήθελε ο ιερέας καθολικός. Επέμενε. Επέμενε. Αν εξωστόμως, όπως κάνουν δηλαδή οι γονείς το παιδάκι που δεν θέλει να πιει τον τεπών, με το ζώο εξωστόμως σου να σου δώσει να πιει τον τεπών. Όχι, δεν έκανε αυτό. Δηλαδή, μέσα. Ψυχικά, ψυχολογικά πίεζε. Μετά την θεία λειτουργία, μπορεί να με καλέσει στο γραφείο του και καλό να μου λέει, γιατί δεν κοινώνησε όταν είχαμε θεία λειτουργία. Την επόμενη φορά πρέπει να κοινωνήσω, να κοινωνήσεις. Έτσι μου έλεγε. Αλλά μετά πήρα απόφαση να γυρίσω, να δω το πνευματικό μου, να του πω αυτό το πρόβλημα. Μάλιστα. Ναι. Τον συνάντησα και αυτός μου είπε, Μάρκελ, δεν επιτρέπεται, δεν μπορείς. Πολύ σωστά. Να πας στην καθολική και να πάρεις την όστια. Δεν μπορείς. Επειδή δεν έχουμε μία πίστη, μία ίδια βάση, έτσι. Δεν μπορείς. Έτσι. Τότε αν είμαστε το ίδιο, ναι, δεν θα είμαστε διασπασμένοι. Θα είχαμε κοινό ποτήριο, θα πηγαίναμε στη Ρώμη, θα λειτουργούσαμε, θα πηγαίναμε στις παπικές εκκλησίες, θα λειτουργούσαμε, θα ερχόντουσαν στις δικές μας και θα λειτουργούσαν. Δεν είμαστε το ίδιο. Το είπαμε και προηγουμένως και πρέπει να το καταλάβουν οι πάντες. Δεν είμαστε. Και τα τέσσερα πατριαρχία, είπαμε, δεν έχουν κάνει λάθος. Το ένα έκανε λάθος της Ρώμης που απεκόπει από τη μία εκκλησία που ίδρυσε ο Χριστός μας επιδείξει. Πάρα πολύ λοιπόν σωστά ο πνευματικός ή θα γίνει ο πνευματικός εκεί ο ιερεύς. Ναι, ήταν τότε. Μάλιστα. Πολύ σωστά σας πληροφόρησε λοιπόν. Και η κατάσταση έμεινε έτσι. Είχα κάθε φορά προβλήματα μέσα στο σχολείο. Ναι, στο σχολείο και δεν προσπάθησα να κάνω κάτι άλλο. Η κατάσταση έμεινε έτσι. Επέμενα. Επέμενα μέχρι που τελειώσα. Αυτοί επέμεναν, εσύ επέμενες. Ναι, βέβαια. Και μετά δύο χρόνια ήταν υπεύθυνος του σχολείου. Μετά δύο χρόνια τον διώξαν ο προϊσταμένος και πήγα αλλού. Μας έστειλε ένα άλλο υπεύθυνο και αυτός δεν είχε. Δεν ήταν πολύ αυστηρός όπως. Ήταν αυτός ο προηγούμενος. Με τα παιδιά, με τους φίλους, Μάρκελε. Με τους φίλους βέβαια είχαμε κάπου προβλήματα επειδή, αλλά εγώ δεν ήθελα μία συζήτηση έτσι, του έλεγα κάθε φορά, εγώ δεν μπορώ να κάνω συζήτηση στα πνευματικά πράγματα, δεν μπορώ. Άρα στην Ιεραποστολή. Ναι, αν θέλετε να γίνετε Ορθόδοξοι όπως εμένα, να έρθετε. Αν δεν θέλετε να καθίσουμε, να αρχίσουμε να μιλάμε για πνευματικά πράγματα, σαν κουβεντιάζουμε τα πολιτικά. Δηλαδή, μία συζήτηση που δεν αποτελεί σωστές λύσεις, αυτά εγώ δεν μου αρέσει. Είναι το ότι υπάρχουν και γιορτές και κοινωνικές υποχρεώσεις και σίγουρα τα νέα φέρνουν μια αναστάτωση σε σχέση με τα παλαιά. Αλλά για τη δόξα του Χριστού μας και για τη σωτηρία της ψυχής μας αξίζει να κάνουμε όλον αυτόν τον αγώνα. Να πάμε λίγο στα σχολεία. Πώς λειτουργούν, Πάτερ, τα σχολεία εκεί? Η Ιεραποστολή έχει ένα θαυμάσιο, ένα υπέροχο σχολείο, έτσι? Μάλιστα. Έχει και άλλα? Στη Κανάγκα έχουμε σχολεία, έχουμε Δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Ναι, έχουμε δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με πολλά παιδιά. Πολλά παιδιά, ναι. Δηλαδή όλα τα παιδιά, σύνολα είναι χίλια, ας το πούμε έτσι. Μάλιστα. Χίλια, στα χίλια παιδιά. 900 και κάπου φτάνουν στα χίλια. Μάλιστα.
και λειτουργεί κανονικά είναι και εμείς όλοι. Έχω ακούσει ότι τα προτιμούν και οι μη Ορθόδοξοι. Ναι, ναι, έχουμε. Επειδή έχουν υψηλό επίπεδο. Ναι, ναι, ναι. Είναι αλήθεια. Ναι. Αλήθεια είναι. Και όλοι, και οι μη Ορθόδοξοι δεν έχουν, δηλαδή δεν εμποδίζουμε κανέναν. Ναι. Και να είναι μουσουλμάνοι μπαίνει και δεν έχουν πρόβλημα. Μέσα στο σχολείο μάλιστα. Μπαίνει και δεν τους λέμε να γίνουν Ορθόδοξοι. Ναι. Σπουδάζουν και φεύγουν. Αλλά βλέπουμε ότι τα παιδιά σπουδάζουν και βλέπουν ότι δεν είναι μόνο το σχολείο. Σαν να τους, δηλαδή από μόνος τους, τραβάνε και τους γονείς μέσα. Mm-hmm. Έτσι έχουμε τέτοια πράγματα και που γίνονται. Και έρχεται το παιδί, φεύγει στο σπίτι, κάνει προβλήματα στο σπίτι. Λέει, εγώ θα γίνω Ορθόδοξος. Γιατί επιμένει οι γονείς και τελικά έρχεται κρυφά στην εκκλησία. Νομίζουν ότι πήγα αλλού και έρχεται στο κύκλο. Γιατί ήρθες, όχι, και κάπου λένε και ψέματα. Ζήτησες τους γονείς. Ναι, ζήτησα, αφού δεν ζήτησα. Και να μάθουν. Συγχωρεμένο και ευλογημένο ψέμα. Ναι. Και λέω, ζήτησες. Ναι, ζήτησα. Και μαθαίνει. Μετά ρωτάμε και κρυφά στους γονείς. Το παιδί μου δεν έρεσε σε τέτοια πράγματα. Μετά 2-3 χρόνια και βλέπετε και οι γονείς να έρθουν. Έρθαμε και εμείς, βλέπουμε ότι άλλαξε το παιδί μας. Είναι και στο σπίτι υπακούει και γενικό και δεν ξέρουμε και μαζί της να γίνει Ορθόδοξη. Εμείς όχι, δεν τραβάμε τα παιδιά σας, ήρθαν για να σπουδάζουν και μετά είναι ελεύθερος. Όχι, δηλαδή δεν επιτρέπεται να γίνουμε και εμείς Ορθόδοξοι. Αν θέλετε θα πηγαίνετε στους στην κατήχηση. Κατήχηση. Και έτσι περνάμε και έτσι μπαίνουν και οι χριστιανοί, έτσι δηλαδή μεγαλώνει και η εκκλησία μέσα στα σχολεία. Αλλά είναι μια ευλογία από το Θεό αυτό το σχολείο, γιατί όλοι μας περάσαμε από εκεί, όλα τα παιδιά που έρχονται και τώρα οι νέοι ιερείς πέρασαν από το σχολείο και είναι μεγάλη ευλογία για μας και μαθαίνουμε και τα γράμματα και την πίστη. Και τώρα στην πρωτεύουσα έχουμε μια ακαδημία και εκεί κάτι σπουδαιότατο. Από εκεί νομίζουμε ότι... Μιλάμε για τη Θεολογική Ακαδημία. Ναι, τώρα άλλαξε. Τώρα άλλαξε, δεν είναι και Ακαδημία. Πήγω ο Δεσπός να πάρει τα χαρτιά στο Υπουργείο και ο Υπουργός του είπα ότι τι χαρτιά θέλετε. Του εξήγησε ο Δεσπός, είδε φωτογραφίες, του είπα ότι... Ακαδημία δεν μου αρέσει. Πού είναι αυτό? Του είπε, το κτίζαμε κάπου εκεί. Του λέει, δηλαδή, γιατί δεν με ρωτήσατε πριν να το κτίζετε, να σας δώσω κάπου εδώ στο κέντρο. Αυτό είναι κάτι, δηλαδή για πρώτη φορά βλέπω ένα τέτοιο πράγμα. Εδώ αυτό είναι εδώ στη Κιντσιάσα ή έξω από την Κιντσιάσα? Είπε ότι εδώ στην Κιντσιάσα, αλλά λίγο μακριά από την πόλη. Και σαν ο Δεσπός νόμιζε ότι αυτός δεν του αρέσει και τα λοιπά, αλλά αυτός θαύμαζε. Λέει, τι είναι αυτό? Κάτι τέτοιο είναι εδώ στην Κιντσιάσα και δεν το ξέρουμε. Μάλιστα. Εγώ δεν θα σε δώσω τα χαρτιά για ακαδημία. Είναι πανεπιστήμιο. Θα σου δώσω αυτό το χαρτί. Και ήταν πολύ δύσκολο να το βρούμε το χαρτί. Εδώ βλέπουμε το σχολείο. Εδώ είναι το σχολείο, το φιλέον. Βλέπω τα παιδιά πόσο πειθαρχημένα είναι. Ο πατήρα Νικηφόρος. Με πόση σεμνότητα τριμμένα τα παιδιά. Ναι.
που θα πρέπει να αποτελέσουν αυτά τα σχολεία πρότυπα για όλους. Εδώ σπούδαζε αυτό το παιδί που σας είπα. Σπούδαζε εδώ. Μάλιστα. Από εκεί ξεκίνησε αυτή την ιστορία. Μάρκελ, τι άλλο θυμάσαι από την αποστολή, έτσι που σου είχε κάνει εντύπωση, επειδή έχει περάσει η ώρα, από όλη αυτή τη δραστηριότητα, από το σχολείο, τη συναστροφή σου με τους κατηχητές, με τους ιερείς, τι έχει μείνει μέσα στην ψυχή σου, όπου θα ήθελες σήμερα εδώ να το καταθέσεις, αυτό που λέμε να κάνεις κατάθεση ψυχής, που να βγει μέσα από την ψυχή σου? Αυτό που μπορώ να σας πω είναι, βλέπω ότι η Αποστολή μας κάτω κάνει πάρα πολλά πράγματα, θαυμάσια πράγματα, και οι αδελφές και ο Δεσπότης και οι ιερείς έχουν μια ιδιαίτερη αγάπη για το έργο του Θεού, και στα σχολεία τα παιδιά μαθαίνουν πάρα πολύ καλά. Τώρα τα σχολεία είναι στο πρώτο επίπεδο, νομίζω, πρώτο επίπεδο για την πόλη μας και για το Κονγκό. Και όλα τα παιδιά που έρχονται και μαθαίνουν στα σχολεία μας, όταν τελειώνουν τα παιδιά, τα περισσότερα προχωράν πάρα πολύ καλά και στα πανεπιστήμια, και έχουν πάντα τα καλύτερα, καλύτερους βαθμούς στα πανεπιστήμια, και έχουν μια καλή ζωή μετά. Και για την Ιεραποστολή κάτι άλλο που μπορώ να σας πω είναι, βλέπω ότι ο Δεσπότης που έμεινε μόνος του τώρα, σαν είναι μόνος του από την Ελλάδα και δουλεύει με τους ιερείς που είναι κοντά του, και αυτοί τον βοηθάνε πάρα πολύ. Έχει μία άλλη σκέψη για το έργο του Θεού. Θέλει να γίνονται πολλά πράγματα μέσα στην πόλη, στο Κονγκό και στην Κανάγκα. Τώρα τι βλέπουμε εκεί? Ναι. Εδώ πέρα είναι τα παιδιά, όχι στην αίθουσα, στην μεγάλη αίθουσα που έχουμε στο σχολείο. Μάλιστα. Ναι. Και νομίζω ήταν μια γιορτή. Τώρα τελευταία που πήγανε, ναι, τα παιδιά. Ναι. Κάθε φορά που έχουμε γιορτή, τα παιδιά έρχονται. Κατάλαβα. Στην αίθουσα είναι όπως είναι οι δικές μας εθνικές εορτές, που ντύνονται τα παιδιά με τις παραδοσιακές τους στολές. Ναι. Θες κάτι άλλο να μας πεις, Μάρτιλε, τι ειδικότητα θα κάνεις? Ακριβώς δεν κάνω ειδικότητα. Όταν τελειώσαμε τη ιατρική κάτω, πήγαμε μαζί με τον συνάδελφό μου που είναι ακόμα έξω. Ναι, πήγαμε για να ευχαριστήσουμε τον Δεσπότη, επειδή η Ιεραποστολή μας βοήθησε πάρα πολύ για να τελειώσουμε, για να σπουδάσουμε και να τελειώσουμε τις σπουδές μας. Και όταν τελειώσαμε, πήγαμε μαζί για να ευχαριστήσουμε τον Δεσπότη. Και του είπαμε, τελειώσαμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά δεν θα πάμε αλλού, είμαστε πανέτοιμοι για να βοηθήσουμε, να σας βοηθήσουμε στην Αποστολή. Αν θέλετε και αν έχετε ανάγκη μας, να μας πείτε, θα το κάνουμε. Και ο Δεσπότης συμφώνησε και μας είπε, ναι, να κάνετε υπομονή, θα τακτοποιήσω, θα κανονίσω μερικά πράγματα, θα πάτε στην Ελλάδα για 2 χρόνια και θα μάθετε κάτι άλλο εκεί πέρα. Για μετά 2 χρόνια ήταν για ειδικότητα, αλλά τα πράγματα όπως είναι εδώ πέρα οργανωμένα και τα λοιπά, δεν μπορούμε σε 2 χρόνια να κάνουμε ειδικότητα. Θα έπρεπε να δώσουμε εξετάσεις για αναγνώριση πτυχίων και μετά να κάνουμε ειδικότητα. Αλλά όπως δεν θα γίνει αυτό, αποφασίσαμε να κάνουμε πρακτικές σε διαφορετικές κλινικές κάτω. Για να αποκτήσουμε μια ευκαιρία γνώσεων.
Τώρα είμαστε στην νευρολογική κλινική του κυρίου, του καθηγητού μας, ο κύριος Συμπαλογιάννης. Είναι και... γνωστός στην Πάταρα, επειδή έχει πολύ τακτικά και κάνει ομιλίες και διαλέξεις. Ευσεβής, άνθρωπος του Θεού και με πολλές γνώσεις στο αντικείμενο του, μάλιστα. Ναι. Και μετά θα πάμε σε άλλες κλινικές. Όταν θα τελειώσει το υπόλοιπο μας χρόνο εδώ πέρα, να ρωτήσω, υπάρχουν εκεί ασθένειες που έχουν ανάγκη από εμβόλια κλπ. Που κάτω σε εμάς. Μάλιστα. Ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν. Ναι. Νερό πόσιμο. Για αυτό το πράγμα συνήθως είναι για τα παιδιά. Τα παιδιά. Τα παιδιά μόνο. Μάλιστα. Φτώχεια έχει. Βέβαια έχει φτώχεια. Αλλά λέμε για το Κονγκό είναι το πιο πλούσιο μέρος. Αλλά βγούμε λίγο έξω το Κονγκό. Η εκκλησία εξαπλώνεται. Αλλά είναι πιο φτώχη δηλαδή κράτη. Mm-hmm. Δηλαδή έχει φτώχεια όπως ξέρετε και ο κόσμος υποφέρει πολύ. Όλα αυτά είναι η κυβέρνηση δεν είναι οργανωμένη και τα παίρνουν όλοι έξω τα πάνε. Και ο κόσμος υποφέρει πολύ και δεν έχουν και νερό, καθαρό νερό και πάντου δεν έχει ρεύμα. Έχει ελάχιστη, δεν έχει πάντου ρεύμα. Αυτό τώρα μιλάω για το γιατί η Κανάγκα, γιατί εμείς είμαστε από την Κανάγκα, δεν ξέρουμε τι γίνεται και στο Λουμπουμπάσι και στην πρωτεύουσα περνάμε συνήθως για να έρθουμε εκεί εδώ ή να δουλεύουμε το Δεσπότη. Αεροδρόμιο που έχει. Έχει, πάντου έχει και Κανάγκα, έχει αεροδρόμιο και η Κιντιάσα και τις πρωτεύουσες έχει. Πάντου έχει αεροδρόμιο, αλλά η κατάσταση στην πρωτεύουσα είναι αλλιώς. Στην Κανάγκα είναι δύσκολο και να πάμε και οι ιερείς να πάνε έξω για ιεραποστολή. Και... Η Εκκλησία εκεί κάνει φιλανθρωπικό έργο. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα η Ιεραποστολή να κάνει φιλανθρωπικό έργο στους ανθρώπους, δηλαδή τους φτωχούς που πεινούν, που δυστυχούν. Βέβαια η Εκκλησία το κάνει συνήθως αφού μέσα... φυσικά δέχεται βοήθεια από την Ελλάδα ή από κάπου αλλού, διότι πού να βρει και η Εκκλησία εκεί, έτσι δεν είναι? Ναι, από την Ελλάδα παίρνουμε. Από την Ελλάδα βέβαια παίρνουμε βοήθεια. Και συνεχεία η Εκκλησία εκεί και η Αποστολή. Ναι, η Αποστολή συνεχίζει. Δηλαδή μέσα στην Εκκλησία πολλά παιδιά που τελειώνουν τα σχολεία στο Πανεπιστήμιο είναι η Αποστολή που βοηθάει για να σπουδάσουν τα παιδιά. Και μόνο... Όχι μόνο για τα παιδιά που είναι στο πανεπιστήμιο και για αυτά, για τους ηλικιωμένους η Ιεραποστολή βοηθάει ακόμα. Και μερικές φορές η Ιεραποστολή οργανώνει μια ομάδα που πάει στην φυλακή και μοιράζει πράγματα κτλ. Άρα λοιπόν είναι ικανοποιητικό το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας. Οι πτωχοί έρχονται στην Ιεραποστολή να ζητήσουν ή φάρμακα ή ρούχα. Έρχονται. Και πάντα υπάρχουν εκεί στις αποθήκες της Ιεραποστολής πράγματα για να δοθούν ως ελεημοσύνη στους ανθρώπους. Δεν φτάνει. Ζητάνε πολύ αλλά... Πιο πολλοί έρχονται, αλλά δεν φτάνουν αυτά που έχουν. Όπως σας είπα ότι το Κονγκό έχει, δηλαδή το Κονγκό είναι 22 φορές μεγαλύτερα από την Ελλάδα. Ναι. Η Κανάγκα είναι μεγαλύτερα από την Ελλάδα. Αν έχουμε, δηλαδή αν έρχονται εκεί, μπορείτε να σκεφτείτε πόσο... Κατάλαβα.
αποθήκες, πόσα πράγματα μπορεί να βάλει μέσα. Και αν δεν δίνει η Ελλάδα, τι θα κάνει οι Ιεραπόστολες. Και από εδώ οι φίλοι των Ιεραποστολικών αυτών προσπαθειών. Ναι. Μάρτιελε, θες να μας πεις κάτι άλλο για να έρθει και ο αδελφός μας, για να βαδίζουμε σιγά σιγά προς τέλος της εκπομπής. Πιστεύω ότι ήταν μια πολύ ωραία κουβέντα, έτσι, δεν είναι, πατέρ Χαρίτων? Βέβαια, και για μας μια... Τον πατέρ Χαρίτων, πώς τον ενθυμίστε έτσι? Όταν εγώ βλέπω τον πατήρ Χαρίτωνα ή μένω κοντά του, μαθαίνω. Μαθαίνεις. Μαθαίνω πολλά πράγματα. Δεν ήθελα να του πω, να το πω τώρα μπροστά του, αλλά μαθαίνω, επειδή μεγαλώσαμε μαζί. Έτσι. Βέβαια είναι μεγαλύτερος από μένα, μεγαλώσαμε μαζί, τελειώσαμε μαζί το σχολείο, αλλά ο πατήρ Χαρίτων άρχισε πριν από μένα το πανεπιστήμιο, 2 χρόνια πριν από μένα, αλλά από τότε που τον γνώρισα, τον είδα αλλιωτικά. Και όταν αποφάσισε να γίνει μοναχός, ήταν κάτι παράξενο για μένα. Τι θέλει αυτός να γίνει μοναχός? Τι είναι αυτό? Και μετά ήταν τότε μοναχός μέσα στην Ιεραποστολή και εγώ ήμουν μακριά, επειδή άρχισα το πανεπιστήμιο, και κάθε φορά τώρα που ερχόμουν στην Ιεραποστολή, το συνάντησα, το συναντούσα, και μαζί κάποια στιγμή μιλούσαμε. Αλλά όταν ετοίμαζε τα πράγματα για να έρθουμε εδώ πέρα, επειδή ήταν ο πατήρ Χαρίτων που τακτοποίησε τα πράγματα στην Κινσάσα, με πήρε τηλέφωνο, μου λέει να έρθεις γρήγορα στην Κινσάσα, πρέπει να πας στην Ελλάδα για σπουδές. Ήρθα και είδα μια άλλη εικόνα. Μια άλλη εικόνα του πατήρ Χαρίτων. Και από τότε μαθαίνω πολλά πράγματα. Να σου πω, Μάρτιλε, τον παππού, τον πατέρα Χαρίτωνα, τον Ιεραπόστολο, τον είχες γνωρίσει? Ναι. Τον θυμάσαι καλά? Ναι, το θυμάμαι. Τον κρατάς έτσι μέσα στη σκέψη, μέσα στην καρδιά σου? Πολύ καλά. Πολύ καλά. Πώς τον θεωρούσε τον παππού, τον πατέρα Χαρίτωνα εκεί? Ο πατήρ Χαρίτωνα είχε συνέθεια να έρθει στο σπίτι του ιερών κάτω, και εμείς το δικό μας σπίτι ήταν κοντά από την Ιεραποστολή, και μία φορά ήρθε, κάθε φορά που ερχόταν στο σπίτι μας, είχα αυτή τη συνήθεια για να τον έπιανα στα γένια κάθε φορά. Ναι. Σου άρεσε το πιάνει? Ναι, ήθελα να κάνω αυτό. Τον έπιανα στα γένια. Και τι σου έλεγε ο παππούς? Ήταν πάρα πολύ χαρούμενος και με πλησιάζε. Έτσι έκανα. Και κάτι που μου έμεινε πολύ σημαντικό ήταν, μία φορά έγινε σαν ένας πόλεμος μέσα στην πόλη. Και οι στρατιώτες έκαναν, μπορώ να πω, πόλεμο, και ήρθανε στα καταστήματα, πήραν τα πράγματα στο σπίτι των μερικών ανθρώπων, πήραν πολλά πράγματα, και όλη η πόλη είχε μια εξαιρετική ησυχία. Κανείς δεν μπορούσε να βγει στον δρόμο για να πάει στην αγορά να αγοράσει πράγματα, ή να πάει στο σχολείο, ή να πάει στην εκκλησία. Ήταν φοβερό κλίμα. Και ο πατήρ Χαρίτων ήταν τότε, ήταν πάρα πολύ γκρασμένος. Βγήκε από την Αποστολή μόνος του. Οι αδελφές φοβόταν πάρα πολύ. Ο πατήρ Χαρίτων βγήκε μόνος του. Και ήρθε στο σπίτι μας. Όταν
χτύπησε στην, στην πόρτα. Ο θείος μου λέει, με ποιος είναι αυτός τώρα? Είναι οι στρατιωτές. Φοβήθηκε. Και ο πατήρ Καρύ τον φώναξε. Δινήσιο, Δινήσιο, έλα, άνοιξε την πόρτα, εγώ είμαι. Και ο πατήρ, ο θείος μου μπήκε, βγήκε, άνοιξε την πόρτα. Ο πατήρ Καρύ τον μπήκε. Μας ρωτάει, πώς είστε, καλά είστε? Πήρε την καρέκλα και κάθισε. Μετά λίγα λεπτά του είπε στο θείο μου, μη φοβάται, θα περάσει, μη φοβάται, να είστε ήσυχος και τα λοιπά. Και μετά του λέει, εγώ πρέπει να πάω τώρα στο πατήρ Γεράσιμο που ήταν κοντά από μας. Ο θείος μου του λέει, πατήρ, μη πάτε εκεί πέρα, δεν είναι καλό το κλίμα, να γυρίστε πίσω. Και του λέει, δεν είσαι, μη φοβάστε παιδί μου, πρέπει να πάω. Εγώ δεν φοβάμαι. Θέλω να πεθάνω για σας. Είναι τότε, Πάτερ Χαρίτων, ναι, που είχε γίνει αυτό που μας είπε ο Μάρκελος, που τους έλεγαν να φύγουν από την Ιεραποστολή για να γλιτώσουν. Δεν υπήρξε μια φάση, τι πολέμου εκεί? Ναι, νομίζω τότε, με το, τα πιάζει νομίζω. Ναι, ναι, τότε. Και λέει ο πατήρ, όχι, θα μείνουμε εδώ πέρα και ας πεθάνουμε κοντά στα παιδιά μας και κοντά στους αδελφούς μας. Ναι, ναι, δεν πήγε. Μερικές αδελφές που ήταν κάτω γύρισαν. Ναι. Ο πατήρ Χαρίτων τον έμεινε εκεί. Έμεινε. Είπε ότι δεν θα πάω. Και ό,τι θέλει ο Θεός. Ναι, ναι, δεν πήγε. Μάλιστα. Να δούμε τώρα μερικές σκηνές εκεί από την Ιεραποστολή και μετά από αυτά τα οποία μας είπε ωραία ο Μάρκελος, να έρθει και ο επόμενος αδελφός μας, για να κλείσουμε σιγά σιγά μια πραγματικά όμορφη εκδοχή στην Ορθόδοξη Ιεραποστολή. Και μετά τον Μάρκελο ήρθε ο Κωνσταντίνος, ο τελευταίος καλεσμένος μας, αφού προηγουμένως βλέπουμε, πως μου εξήγησε ο πατήρ Χαρίτων, μια σχολική γιορτή. Κωνσταντίνε, καλώς ήρθες κι εσύ εδώ στην παρέα μας να μιλήσουμε για την Ιεραποστολή, να πούμε αυτά που έχετε ζήσει εκεί, να τα μάθουμε κι εμείς. Μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ το πώς ζουν εκεί οι αδελφοί μας οι Ορθόδοξοι, πώς λειτουργεί η Ιεραποστολή, ποιες είναι οι πνευματικές συνθήκες. Κωνσταντίνε μου, γεννήθηκες Ορθόδοξος? Βέβαια. Αν είχες και εσύ αυτή την ευλογία, ναι, να γεννηθείς Ορθόδοξος και οι δύο γονείς είσαν Ορθόδοξοι. Ναι. Οι δύο γονείς είσαν Ορθόδοξοι και είναι. Τι θυμάσαι έτσι από την Ιεραποστολή, άλλωστε πρόσφατα έχετε έρθει στην Ελλάδα. Πηγαίνει καλά η Ιεραποστολή? Ναι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρ, για την ευκαιρία. Νομίζω ότι οι επόμενοι έχουν, οι προηγούμενοι έχουν πει πολλά πράγματα για την Ιεραποστολή μας. Ο τελευταίος έχει πάντα δυσκολίες όταν τα έχουν πει οι προηγούμενοι. Αλλά και εσύ, Κωνσταντίνο μου, κάτι θα είσαι να πει. Ξέρετε, καμιά φορά πηγαίνω σε εκδηλώσεις, όταν μιλώ πρώτος είμαι πανευτυχής. Όταν μιλώ τελευταίος έχω δυσκολία, τα έχουν πει οι προηγούμενοι. Αλλά και εσύ όμως, Κωνσταντίνο μου, θα έχεις να πεις, θυμάσαι από το σχολείο και από τα παιδικά σου χρόνια. Τι σπούδασες? Γιατρός είμαι, τελείωσα στο Κονγκό εδώ και δύο χρόνια.
Μαζί με τον Μάρκελο. Μαζί με τον Μάρκελο. Στο ίδιο έτος. Ναι, στο ίδιο έτος ήμασταν. Αρχίσαμε μαζί και τελειώσαμε. Αυτό που μπορώ να πω για την ιεραποστολή μας είναι φοβερό. Γιατί, επειδή ήρθε η Ορθοδοξή Εκκλησία κάτω στο Κονγκό, εδώ και 35 χρόνια, και στο 1973 άνοιξε το σχολείο το Lumière des Nations, το Φως Ευνών, και τότε εγώ ήμουν στο πρώτο έτος, μαζί με την κυρία Κατερίνα Άννα, που πέθανε, και μετά ήρθε η κυρία Κατερίνα Σιμακοπούλη με τον πατέρα Χαρίτον, βεβαίως. Τελειώσαμε το σχολείο με την βοήθεια του Θεού, με όλα τα πράγματα που είδαμε, το ιατρείο που είχαμε κάτω για να μας φροντίζει κάπου. Και από τότε που τελειώσαμε, θα έπρεπε να κάνουμε κάτι. Επειδή είπαμε στο Δεσπότη, στο Κέντρο Ασαφρικής, στο Τιμόθεο που κοιμήθηκε, ότι έχουμε και ιερείς και κάτι άλλο πρέπει να κάνουμε. Έχουμε το ιατρείο μας. Ήταν εκεί πρώτα-πρώτα ένας ιατρός που δεν ήταν Ορθοδόξος και έφυγε και πέθανε. Και τώρα τι μπορούμε να κάνουμε? Πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Όπως έχουμε και ιατροί που φροντίζουν το σώμα τους, των ανθρώπων, όχι. Τις ψυχές των ανθρώπων, ιερείς δηλαδή. Ναι, θα έπρεπε εμείς να κάνουμε για να φροντίζουμε το σώμα τους ανθρώπων. Ξέρετε, η Ορθοδοξία βλέπει τον άνθρωπο ως ψυχοσωματική οντότητα. Ναι. Και ως σώμα και ως ψυχή. Ναι. Και το πες πολύ ωραία, Κωνσταντίνε μου. Τη μεν ψυχή τη φροντίζουν οι ιερείς για τον αγιασμό και τη σωτηρία της, το δε σώμα που είναι ναός του Θεού και είναι ιερό, το φροντίζουν οι γιατροί. Και είναι το ερώτημα, ξέρεις, πάρα πολύ μεγάλο. Όταν πονάμε, τότε λέμε, αμάν, πού να βρεθεί τώρα ένας γιατρός να κάνει μια διάγνωση, να μας δώσει ένα παυσίπονο και να μας πει τι θα κάνουμε. Έτσι λοιπόν είπατε στον τότε Κεντρό Ασαφρικής, τον Τιμόθεο των Μακαριστών, ότι έχουμε ανάγκη και από γιατρούς. Λοιπόν, συμφώνησε και μας είπε ότι αν έχετε την ικανότητα και δυνατότητα να το κάνετε, να το κάνετε. Πήγα πρώτα στο ένα πανεπιστήμιο που ήταν κάτω στο Κονγκό. Είχε κάνει 2 χρόνια και μετά δεν είχαμε ακόμα κάτι, επειδή ο υπεύθυνος του πανεπιστήμιου πέθανε και τα πάντα δεν πήγαν καλά. Και μετά με τον Παρκέλο πήγαμε σε ένα άλλο πανεπιστήμιο που ήταν για τον Καθολικών και εκεί σπουδάσαμε και τελειώσαμε. Όταν τελειώσαμε... Πόσα χρόνια είναι τα έτη των σπουδών? 8 χρόνια κάτω. Στην ιατρική? Ναι. Τελειώσαμε και είπαμε τώρα, είμαστε πανέτοιμοι για να κάνουμε κάτι για την ιεραποστολή μας. Ήρθαμε, όπως και κοιμήθηκε και ο κεντρώας, ο Τιμόθεος, ήταν τότε ο πατήρ Ιγνάτιος. Πήγαμε και του είπαμε, τελειώσαμε τώρα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε και εμείς την ιεραποστολή μας? Μας είπε, ναι, μπορείτε να κάνετε κάτι, αλλά θα έπρεπε να μάθετε κάτι παραπάνω. Όπως είστε ιατροί, Ορθοδοξοί, θα έπρεπε να πάτε και εσείς στην Ελλάδα να ξέρετε και τα ιατρικά και τα πνευματικά. Πώς οι άνθρωποι ζουν εκεί, η Ορθοδοξή Εκκλησία. Όπως και στέλνουμε και οι ιερείς, θα έπρεπε να πάτε και εσείς. Ξέρεις, Κωνσταντίνε μου, αρρωσταίνει η ψυχή, αρρωσταίνει και το σώμα. Ναι. Και πολλές ασθένειες της ψυχής έχουν ως αίτιον την αμαρτία, που αρρωσταίνει η ψυχή και ακριβώς αυτή η ασθένεια της ψυχής βγαίνει και στο σώμα πολλές φορές. Ναι. Δηλαδή αρρωσταίνει το σώμα αφού προηγουμένως έχει αρρωστήσει η ψυχή. Γι' αυτό λοιπόν ο σοφός Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής ασθένει στην Ελλάδα. Ναι. Να συνεχίσετε τις σπουδές σας. Ναι, ήρθαμε εδώ και θα έπρεπε να κάνουμε ειδικότητα, όπως το είπε ο Μαρκέλος. Τα πράγματα ήταν πάρα πολύ πολύπλοκα. Γι' αυτό αποφασίσαμε να περάσαμε από διαφορετικά τμήματα. Τώρα είμαστε στην νευρολογική κλινική του κ. Μπαλογιάννη και μάθαμε πολλά πράγματα για 6 μήνες που ήμασταν εκεί.
Μάθατε και ιατρικά και πνευματικά από τον κύριο Μπαλογιάννη, έτσι. Πνευματικά, ναι. Γιατί είναι ένας διαπρεπής καθηγητής της νευρολογικής σχολής της Θεσσαλονίκης, είναι και θεολόγος, ναι. Είναι και φιλοαγιορείτης και είναι και πνευματικός άνθρωπος, άριστος αυτός ο συνδυασμός. Ναι, πολύ πνευματικός. Και έχουμε δει ότι θα έπρεπε να περάσουμε από εκεί πρώτα-πρώτα και μετά θα πάμε και στα άλλα τμήματα, στην γυναικολογία και στην παιδιατρική. Και μετά, οπωσδήποτε, πρέπει να επιστρέψουμε για να βοηθήσουμε και εμείς την αποστολή μας, επειδή έχει ανάγκη. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα είναι 20 φορές πιο μικρή από το Κονγκό, αλλά εδώ στην Ελλάδα έχουν περίπου 200.000 γιατρούς εδώ στην Ελλάδα. Και στο Κονγκό έχουμε περίπου 75 και 80 εκατομμύρια κατοικούς και έχουμε μόνο περίπου 5.000 γιατρούς. Δεν φτάνουν. Αλλά αν για όλη την ώρα, την χώρα, έχουμε 5.000 για την Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Κανάγκα έχουν μόνο 2 γιατρούς. Αλλά αν δεν θέλουμε να βοηθήσουμε την Ιεραποστολή μας, ποιος θα το κάνει στην θέση μας? Σωστά τα λες, Κωνσταντίνε. Γι' αυτό είπαμε πρέπει εμείς να το κάνουμε. Αν χρειαστεί μια βοήθεια από τους άλλους γιατρούς, εμείς θα το κάνουμε. Θα ρωτήσουμε ποιος μπορεί να μας βοηθήσει στην Ιεραποστολή μας. Θα συνεργαστούμε γι' αυτό. Γι' αυτό ήρθαμε και... ναι, αυτό. Τον πατέρα Χρήτον τον θυμάσαι καλά? Πάρα πολύ καλά. Το ξέρω από τότε που έφτιαξε το σχολείο του Lumière des Nations. Περάσαμε από εκεί και κάθε βράδυ, όπως και ο εκείνος πέρασε πάντα εκεί για να... Ναι, ξέρω ότι γέρασε τότε, αλλά δεν... Γέρασε στο σώμα. Γέρασε στο σώμα, αλλά πάντα ήταν εκεί για να βοηθήσει. Και οι άνθρωποι που βολεύαν κάτω και εμείς πήγαμε πάντα. Ο πατήρ Χαρίτονος είναι ο ρης. Ο πατήρ Χαρίτονος δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την Ορθοδοξία κάτω. Επειδή ήρθε σε μία δυσκολή περίοδο και για να κρατήσει την Ορθοδοξία κάτω ήταν πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, επειδή δέχτηκε να πεθάνει για την Ορθοδοξία. Εκεί έχουμε δύο τάφους, Πάτερ. Μάλιστα. Του πατρός Χρυσοστόμου και του πατρός Χαρίτονος. Ναι, και της αδελφής Όλγας. Όλγα, ναι. Τριών Ιεραποστόλων, ναι. Ευλογημένων και αγιασμένων ανθρώπων. Μάλιστα. Που αγωνίστηκαν εκεί για την Ορθοδοξία και φαντάζομαι ότι θα περνούν από τους τάφους των. Μάλιστα. Οι Ορθόδοξοι. Κάθε πρωί, ναι. Όποιος έρχεται στον Όρθρο, βλέπουν ότι περνάνε, προσκυνάνε εκεί και μετά μπαίνουν στην εκκλησία. Πρώτα πάνε να πάρουν ευλογία και μετά σε αυτό βλέπουμε. Εκκλησία. Κάτι θαυμάσια. Πηγαίνουν εκεί και, παίρνουν ευλογία και μπαίνουν μέσα. Στην εκκλησία. Ναι. Μάρτυρε, επειδή πρέπει να κλείσουμε. Είπαμε ωραία πράγματα σήμερα για την Ιερά Αποστολή. Τι άλλο θυμάσαι έτσι? Πώς σας έβλεπαν τα παιδιά που ανήκαν στους παπικούς, στους προτεστάντες, στα αφρικανικά θρησκεύματα, εσάς τα παιδιά της Ορθοδοξίας? Τα παιδιά της Ορθοδοξίας είναι σαν μία λάμπα. Είναι λάμπα. Οι άλλοι πώς σας έβλεπαν? Μας βλέπουν, είναι περίεργα τα παιδιά από τις άλλες φρεσκίες και θέλουν πάντα να μάθουν κάτι παραπάνω. Στο πανεπιστήμιο που πήγαμε, είχαμε ένα παιδί που ήρθε από ένα άλλο χώρο, περίπου 500 χιλιόμετρα μακριά από την Κανάγκα.
ήρθε, δεν ήξερε κάτι από την εκκλησία. Μας είπε πάντα με εικόνες, με βιβλία. Με κομποσκήνι. Ναι. Και μας ρώτησε, το Κύριε σου Χριστέ, να ισώ με το κομποσκήνι. Μας ρώτησε, τι είναι αυτό. Είναι κάτι. Θέλεις να μάθεις, κάτι. Να έρθεις. Ήρθε στην εκκλησία, έμαθε κάτι παραπάνω, δέχτηκε να βαπτεί και βαπτίστηκε και γύρισε στο χωριό του και από αυτό το παιδί πήγε εκεί μερικοί ιερείς και βαπτίστηκαν πολλούς ανθρώπους. Από ένα παιδί, από το πανεπιστήμιο που ήμασταν μαζί στην Εστία και βλέπουμε ότι αυξάνει η Ορθοδοξία. Επειδή πρέπει να κλείσουμε τώρα διαλόγους τεχνικούς, η Ορθοδοξία είναι μια λαμπάδα που θα πρέπει ο καθένας να παίρνει από αυτή τη λαμπάδα και να την πηγαίνει από εδώ και από εκεί και έτσι να αυξάνει η Ορθοδοξία. Πάτερ Χαρίτων, ναι, και αγαπητή μου, μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ. Ήταν μεγάλη χαρά μου σήμερα που κάναμε αυτό το τόξο Πάτρα Κανάγκα. Έτσι το ζήσαμε πάρα πολύ όμορφα εδώ 2 ώρες, να έχει ο Θεός δόξαν, που ο λόγος του Θεού τρέχει και διαδίδεται, να έχει ο Θεός δόξα για όσα συμβαίνουν εκεί, να έχει ο Θεός δόξα για όσα συμβαίνουν εδώ στην ευλογημένη πόλη του Πρωτοκλήτου, και πάντοτε ο Απόστολος Ανδρέας, ο πρώτος Απόστολος του Κυρίου μας, ο Πρωτόκλητος, να ευλογεί το έργο της Ιεραποστολής. Μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά και να ανταμώσουμε πάλι. Ο Θεός να είναι πάντα μαζί μας. Χαίρετε και εσείς, αγαπητοί μου αδελφοί. Να ευχαριστώ.